Καλώ τα πουλάκια. Γεια σα. Τι μου κάνετε? Το καταλήγαμε. Ζήν πάντα. Για να δώσω φυλάκια. Φυλάκια. Καλώ σα βρήκα. Τι κάνει να μου κάνει. Τι έχει, αγάπη μου. Καλά είμαι. Δεν φαίνεται. Όχι. Έχω διάφορα από αυτά τα μικρά, τα πολλά. Θα μα τα πει ένα-ένα. Τι να σου πω, γιατί εγώ δεν είναι πολύ σημαντικά. Αλλά είναι πολλά μικρά σπαστικά μαζεμένα. Εντάξει, άμα δεν είναι σημαντικά, δεν υπάρχει λόγος να χαλάμε την γαλήνη μας. Τι κάνετε, εγώ γιατί δεν ακούω το κοντρόλ μου σήμερα. Αχ, να το, δεν ακούς το κοντρόλ. Αχ, πώς είσαστε, έχει ζέστη εδώ μέσα ή έχει ζέστη. Και έξω. Και έξω έχει ζέστη. Και εμείς τι κάνουμε εδώ μέσα. Υπάρχει τελευταίες μέρες κάτι 15, 17. Αλήθεια. Όντως εγώ είμαι χαρούμενη γιατί έχω τη συμπεθέρα μου. Αλήθεια. Όχι, έτσι λέμε, έτσι λέμε. Συγγνώμη, με συγχωρεί, αλλά τι είναι τώρα το τουάζ που βλέπω στα χέρια σου. Όπως βλέπεις τα τουάζ, ακόμα βλέπεις εγώ, τι εννοείς εγώ. Δεν είχε την περασμένη φορά που και πού ήξερες, έχεις ψάξει. Όχι, αλλά μου είχες έρθει γιατί με συγγνώμη, δηλαδή, Να, την άλλη φορά θα μας πάμε μαζί. Εχθές από την Ελισάβετ Παντού που έχει 10, βλέπω ότι εσύ έχεις 2, έχω μείνει λίγο πίσω. 2 βλέπεις. Αλλά δεν έχω χώρο. Πες μου που άλλο έχεις για να βρεύεις. Σιγά. Και το ένα είναι G, Ελεονόρα, από εκεί. Το είδες. Εγώ το. Όχι, εγώ είδα το Αλέξιο. Το ένα είναι Αλέξιος. Πρέπει να σε τυφλώσει. Κάντε λίγο έτσι, περίμενε. Να, συγγνώμη, το Αλέξης δεν έχει γίνει παρελθόν. Το Αλέξιο. Ακού, κορίτσι μου. Άλλο Αλέξιος. Κι άλλο Άλεξ και Αλέξανδρος. Εδώ μιλάμε για Αλέξιο. Ο γιος σου, καλέ. Αλέξιος. Ο γιος σου δεν είναι Αλέξιος. Αλέξιος. Αλέξης δεν είναι ο γιος σου. Αλέξιος είναι ο γιος μου. Α, εντάξει. Δεν είναι ούτε Αλέξανδρος, ούτε είναι Αλέξιος. Α, ωραία. 17 Μαρτίου δεν γιορτάζει τα 17 Μαρτίου γιορτάζει. Τα ξέρω, είπε και εγώ Αλέξιο. Και από εδώ υπάρχει, όπως είπε φίλο, όχι γιο. Η αγαπητή. Εγώ είδα ένα G από εκεί. Και από εδώ υπάρχει ένα G. Ξέρω κάτι που πάει το μυαλό μου. Και μένα εκεί πήγε, βρε συσμήρω. Το G είναι αρχικό. Καλέ και είναι τελικά. Το G είναι εδώ. Είναι αρχικό ονόματος αυτό το G ή είναι κάτι, ένα σύμβολο? Λοιπόν, η απάντηση είναι, θα συγκεντρωθείς, Ελεονόρα. Συγγνώμη, εσείς δεν ακούτε τον συντάκτη μου. Δεν ακούω, γι' αυτό τον ψάχνω. Γιατί δεν είναι προφανώς μου δεν είναι αυτό. Τώρα σε ακούω, μα πού είσαι, Χριστιανέ μου, τόση ώρα. Είναι θεμισμάλης εκεί, είναι καπετάνιος ο καράβι. Σταυτή μου είναι, σταυτή μου είναι. Αν δεν ξεκινάει το ταξίδι και δεν τον ακούω, καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ και εγώ να κάνω σε τη Μογγόλα συνέχεια έτσι. Ωραία, να συνεχίσω να λέω εγώ, μας επιτρέπει. Όχι, μου λέει ακόμα. Θέλει να το κρατήσεις λιγάκι περισσότερο. Να περιμένει, το θέλει αναμονή, γιατί έχουμε ένα θέμα με τατουάζ και θέλω να μα το πει τότε. Έχετε θέμα με τατουάζ? Αν δεν έχει αυτή η εκπομπή τατουάζ, ποια θα έχει? Λοιπόν, είμαι στη σωστή εκπομπή για να μιλήσουμε για τατουάζ, γιατί το γκέι πάρα πολύ τον κόσμο. Θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια η οποία είχε τατουάζ και το έσβησε για τον αγαπημένο τη. Οπότε εκεί θα. Ξέρω κι εγώ μια άλλη που. Κι εγώ δύο ξέρω τώρα με αυτή την καινούρια. Και το έσβησε. Το έσβησε κι αυτή, ναι. Ειδήσεις που ταράζουν τα τσάκρα μου. Αυτή λοιπόν είναι μια εκπομπή που θα μου αλλάξει την καθημερινότητα. Έσβησε η γνωστή τραγουδίστρια. Τατουάζ. Περίμενε, αυτό νομίζω είναι από τα πιο έτσι soft θέματα που θα σου ταράξουν τα τσάκρα σου. Έχουμε και hard rock. Θα σε χτυπήσει στο τρίτο, εδώ στο τρίτο μάτι θα σου εφηκτωθείας. Αυτό είναι πρόκληση. Θες να μονομαχήσουμε, Ελεονόρα? Δεν θέλω να σου πω το θέμα. Θες να σε προκαλέσω, Ελεονόρα? Απλά θα στο δείξω και θα μου πεις εσύ μετά. Για δείξε. Είμαι λίγο κλειστός άνθρωπος, δεν μιλάω, δεν δίνω απαντήσεις και εξηγήσεις, γιατί νιώθω ότι δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν. Πρώτον, η πορεία μου ξεκίνησε με διαφημιστικά. Κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας, προσπαθώ να τελειώσω τη σχολή μου, που είμαι στο Καποδιστριακό, Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχολή. Φιλοσοφική σπουδές. Είχα ξεκινήσει πριν πω στην εκπομπή μαθήματα, κάνω την προετοιμασία για το Proficiency, τα οποία προσπαθώ και αυτά να τα τελειώσω. Δουλεύεις δηλαδή συνέχεια. Σε στεναχώρησαν στην αρχή όλες αυτές οι κριτικές. Άνθρωποι μιλούσαν για σένα που δεν σε ήξεραν, δεν σε γνώριζαν καν. Ναι. Και γράφανε πολλά πράγματα. Στεναχωρήθηκες, πληγώθηκες. Τι έκανες? Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα που νιώθω, να σου πω την αλήθεια. Από τη μία πλευρά νιώθω και μία στεναχώρια και μία πικρία. Ότι γιατί λένε τόσο άσχημα πράγματα από τη στιγμή που δεν μου έχουν πει ούτε γεια, δεν ξέρουν καν πώς θα τους μιλήσω. Από την άλλη,
εντάξει, είναι, οι δημοσιογράφοι είναι στο αίμα τους. Είναι η δουλειά τους όλο αυτό. Οπότε δεν ξέρω να σου απαντήσω ακριβώς. Δεν τα διαβάζω και δεν είναι ψέμα αυτό που λέω, γιατί προφυλάσω την ηρεμία μου, την ισορροπία μου σαν άνθρωπος. Δεν τα διαβάζω όχι γιατί τα σνομπάρω, αλλά είμαι πολύ ευέξαπτη και καμιά φορά επηρεάζει την καθημερινότητά μου. Παίρνει το γρανίο, Ναι, νευριάζω. Γιατί ποιος δεν νευριάζει? Ανθρώπινο. Και επειδή δεν θέλω να είμαι ήρεμη όταν κάνω τις δραστηριότητες μου και όλα αυτά που θέλω να φέρω εις πέρας, δεν θέλω να επηρεάζομαι. Βέβαια, έχω από πίσω μου την οικογένειά μου και κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για μένα. Έχεις αδέρφια? Ναι, έχω μία αδερφή. Αλήθεια? Η οποία είναι 14 χρονών. Εσύ τον εαυτό σου τον βλέπεις την τηλεόραση? Έχω δηλώσει ότι βλέπω τα DVD της εκπομπής και αυτό το κάνω με τον καθηγητή μου που κάνω τα μαθήματα δημοσιογραφίας και το κάνουμε παρέα για να βλέπω ορισμένα λάθη όσον αφορά το επικοινωνιακό χάρισμα που λέμε, για να μου επισημαίνει τα λάθη μου. Υπάρχει ένα σημειότυπο το οποίο το έχουμε μεταδώσει κι εμείς και θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη τη δική σου. Ωραία μου, που θα βγει στη διαφήμιση. Θα σας παρατήσω, πάω στην Καρολίνα. Α! Μισό να προλογίσω το θέμα, αν μου επιτρέπεις, και θα πας αμέσως. Εγώ να σου επιτρέπω. Α, όχι, επειδή σε κόφτηκε. Εμένα με στέλνουν από το. Μα δεν έχει πει ακόμα να πας. Κάτσε, μισό λεπτό. Καρολινάκη, που έχεις ξανάρθει και μας δείχνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καρολινάκη, που έχεις ξανάρθει και μας δείχνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Περιμένετε να σας πω άλλα από αυτά που έχετε ακούσει. Ποια είναι η αλήθεια? Κοίτα, εδώ τώρα το γράφουμε. Άμα κάνω κάτι λάθος, θα το ξαναπάμε. Ναι. Ή εσείς, προφανώς. Εκεί πέρα, λένε στο ακουστικό, Κωνσταντίνα, πας για τη μόδα. Και γίνεται πολλές φορές αυτό το πράγμα. Όχι σε μένα, σε όλους. Ή που δίνει εκείνη την ώρα η Ναταλία το τηλέφωνο και μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το ίδιο πράγμα είναι. Λέει, Κωνσταντίνα, πας για τη μόδα. Και εγώ έχω ήδη σηκωθεί. Και λέει, Ναταλία, μου επιτρέπεις, ξέρω ότι μου είπε να προλογίσω το θέμα. Και εγώ το θεώρησα αυτονόητο ότι, ρε παιδί μου, είναι τόσο κακό να προλογίσεις το θέμα και εγώ να προχωράω. Δεν ξέρω αν φαίνεται κακό, ας μου το πει κάποιος. Και επειδή ήδη είχα σηκωθεί, θα τα χαζώ να ξανακάτσω και πάω από μόνη μου. Ούτε την πρωτοβουλία πήρα να παρουσιάσω κάτι από μόνη μου, ούτε να αναιρέσω την παρουσιάστρια, την αρχισυντάκτρια, το σκηνοθέτη και κανέναν. Και η Ναταλία κάνει έτσι, γιατί η Ναταλία γενικά είναι το στυλ της να κάνει κινήσεις οι οποίες, να το πω, so what, δηλαδή δεν είναι και... Δεν νομίζω κανείς να την παρεξηγεί, γιατί είναι στο στυλ της. Ίσως αν το έκανα εγώ αυτό, που δεν είναι το στυλ μου τόσο, να λέει τώρα έχει κάτι μαζί μου. Καμιά φορά ο κόσμος πάει και με τον αδικημένο. Πάει με αυτόν που τον σταυρώνουν. Και επειδή βγαίνω, συναναστρέφομαι με κόσμο. Από το περίπτερο, στο δρόμο, στο γυμναστήριο, σε πάρα πολλά μέρη. Μου μιλάνε άνθρωποι. Αυτό, Κωνσταντίνα, δεν ισχύει. Το διαβάζω γύρω-γύρω. Ποιο? Ότι θα κάνεις δική σου εκπομπή. Όχι, παιδιά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Ούτε από το σταθμό μου έχει γίνει καμία πρόταση. Έτσι βγήκε αυτό πουθενά. Ούτε στην παρούσα φάση από την πλευρά μου. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι κακόβουλα δημοσιεύματα. Είναι τρελό. Είναι τρελό. Για τη στιγμή που μιλάμε πάντα. Πάντοτε. Είσαι πολύ όρημη και πολύ συνειδητοποιημένη. Άλλη κοπέλα θα έλεγε ναι. Έχω πάρει μια μικρή εμπειρία, νιώθω λίγο έτοιμη να κάνω κάτι μόνο. Όχι, δεν νιώθω ούτε έτοιμη και ειλικρινά δεν έχω, πώς να το πω, δεν έχω επιδιώξει όλα αυτά που γίνονται. Καμιά φορά πρέπει να το κοιτάμε πιο αντικειμενικά το πράγμα. Με την Ναταλία έχουμε πολύ καλή σχέση. Δεν μπορούσαμε από το καλημέρα σας. Είμαι ένας ξένος άνθρωπος, ένας μέχρι πρότινος τελείως άγνωστος. Η Ναταλία είναι όλοι φτασμένη... ήταν τελείως άγνωστοι μέχρι να γίνουν γνωστοί. Έτσι. Η Ναταλία μια φτασμένη παρουσιάστρια με μια αλφα εμπειρία. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και εκείνη και εγώ ήμασταν επιφυλακτικές. Και εγώ ήμουνα, πώς θα το πω, ντροπαλή, γιατί δεν ξέρεις πώς θα σε αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πάνω. Λες, θα μπορώ να τον προσεγγίσω, θα μπορώ να του μιλήσω, να είμαι έτσι, να είμαι αλλιώς. Θεωρώ ότι είναι προτέρημα ο αυθορμητισμός που έχω, γιατί περισσότεροι παρουσιαστές τον έχουν χάσει με τα χρόνια. Είχες επαφή με τη Ρούλα? Και βέβαια. Καταρχάς, όταν εγώ ξεκίνησα στην εκπομπή, ήταν από τα πρώτα άτομα που ήρθα σε επαφή, γιατί ήταν και υπεύθυνη και της δικής μας και του δέστε τους. Με αγκάλιασε και με βοήθησε, μου είπε πολλά πράγματα, ότι εκτός από την εξωτερική ομορφιά πρέπει να έχεις το ταλέντο, την αμεσότητα, να τσαλακώνεσαι στους τηλεθεατές. Μου είπε κάποια πράγματα.
Να, να τόση ώρα κρατά σημειώσεις. Κρατώ σημειώσεις. Λες και είσαι αμφιθέατρο της φιλοσοφικής, καλή ώρα. Καταρχάς, όμως ήρθα και είμαι μελετηρή. Δεύτερον, πρέπει να γράψω παραπληκτικά να κλείσω μία σελίδα γιατί το αγόρι μου ο Θανάσης ο Φουσκίδης θα μου πάρει τηλέφωνο. Τι γελάς, ρε Θανάση. Θα μας πεις τι ομάδα αίματος έχεις. Ρέζος, αναλογικό. Γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν στο αίμα τους το να θάβουν. Γιατί είπε η κυρία Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ότι το έχουμε στο αίμα μας. Μπορείτε να γελάσετε δυνατά και να μην κρατιέστε όχι. Το εντυπωσιακότατε η κυρία Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Σπουδάζει δημοσιογραφία. Άρα πρέπει να έχει τσεκάρει και την ομάδα αίματος. Σπουδάζει δημοσιογραφία γιατί είπε ότι έκανε μαθήματα με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάνει ιδιαίτερα. Κάνει ιδιαίτερα γιατί βλέπουν να έχει. Δεν είναι δημοσιογράφο. Δεν με ρωτάτε. Δεν δήλωσε ότι είναι δημοσιογράφο. Μα σπουδάζει δημοσιογραφία. Μισό άλλο. Με κάποιο συγκεκριμένο τώρα, δάσκαλο. Περίμενε. Κάνει κάποια μαθήματα δημοσιογραφίας, είπε. Δεν είπε ούτε σπουδές ούτε τίποτα. Κάνω κάποια μαθήματα δημοσιογραφίας. Δημοσιογράφος δεν είναι. Εγώ πάντως από αυτό που είδα, δεν βγάζει μία κακία, ούτε αλαζονία, ούτε έπαρση, που το έχουμε δει σε άλλα πρόσωπα. Ναι, βγάζει ομοιγιά υπερβολική. Και επιτέλους ακούσαμε και την άλλη πλευρά. Ένα κορίτσι το οποίο βάλετε πολύ συχνά από και αυτό και θεωρεί τον εαυτό της τρομερά αδικημένη από όλο αυτό που συμβαίνει. Κοίτα, δεν ξέρω αν τον θεωρώ, αλλά σίγουρα είναι τσακισμένη υπό την έννοια ότι έχει βρεθεί στο στόχαστρο και όχι άδικα. Μα αυτό δεν ήθελε να γίνει διάσημη ουσιαστικά αυτό. Όχι δεν με αυτόν τον τρόπο όπως ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορεί όμως ακόμα και με το κέντρο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα της κοπέλας εγώ αυτή τη στιγμή που είδα. Τη Κωνσταντίνα στη συνέντευξη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τη δίνουν κάποιε συμβουλέ δεν τη έχουν πει ότι όταν εκτίθεσαι πρέπει να είσαι έτοιμο να δεχτεί οποιαδήποτε κριτική. Είτε καλοπροαίρετη είτε κακοπροαίρετη. Εάν δεν μάθει να εκτίθεσαι, τότε δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Τότε οι άνθρωποι που την συμβουλεύουν, καλό θα ήταν επειδή η Κωνσταντίνα που είναι γενικότερα στο ξεκίνημά τη, να την συμβουλέψουν να μην μιλάει για πορεία. Γιατί ακούγοντας χθες κάποια πράγματα, όταν άκουσα την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να λέει ξεκίνησα την πορεία μου. Πώς θα την πει την πορεία, ρε Σιγιώργο, δεν είπε καριέρα. Καριέρα θα ήταν αλαζονικό. Πορεία είπε. Το θέμα όταν για να ξεκινά, είμαστε άνθρωποι. Μια πορεία, ρε παιδί. Δηλαδή και μια πορεία μπορεί να κάνει μια πορεία λίγα μέτρα. Παιδιά, να σου πω κάτι. Η αλήθεια ποια είναι τώρα σε όλο αυτό το πράγμα και να είμαστε και δίκαιοι. Έχει πρόβλημα με την Ναταλία ή δεν έχει. Έχει η Ναταλία πρόβλημα με την Κωνσταντίνα ή δεν έχει. Κοίταξε, εδώ πέρα έχουμε ένα κλεφτοπόλεμο τον τελευταίο καιρό από την ημέρα που έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Η Ναταλία έχει πρόβλημα με την Κωνσταντίνα και η Κωνσταντίνα έχει πρόβλημα με την Ναταλία. Είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόβλημα. Για ποιο λόγο η Ναταλία να έχει πρόβλημα με την Κωνσταντίνα. Έλα τώρα. Τι είναι τώρα, εσύ. Γιατί μετά την Ναταλία είναι η Κωνσταντίνα. Δεν είναι ο κατά. Αν ένα παρουσιαστή ο οποίο έχει μια πορεία χρόνων όμω, όπω το παραδέχτηκε και το είπε και το ίδιο το κορίτσι χθε στη συνέντευξη. Ποιος είναι, και ξέρει ότι πατάει εδώ είναι, να είναι τόσα χρόνια στον χώρο και ξέρει ότι πατάς τα πόδια σου. Ναι, έχεις ανασφάλειες γιατί είσαι και γυναίκα, είσαι και επαγγελματίας και τα λοιπά. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εγώ ειλικρινά φαντάζομαι τη ζωή ενός παρουσιαστή πάρα πολύ τραυματική και πάρα πολύ δυστυχισμένη με το να νιώθει ευάλωτος με οποιονδήποτε μπαίνει ή βγαίνει μέσα από ένα πάρο. Και εγώ ένιωθα ευάλωτη όταν ξεκίνησα ως μικρό κορίτσι και τότε βαλόμουν πανταχώθεν, αλλά πρέπει να σου πω ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε ένα τέταρτο μόνη της χωρίς να την διακόψει ο Βαγγέλης Οπερής και ο Θέμος Αναστασιάδης. Αυτό την κάνει πρωταγωνίστρια. Δεύτερον, η Τζορτζέρα, η αγαπητή Φλωρίντα. Και η συμπεθέρα μου δεν έχει μιλήσει καθόλου, είναι κυρία. Νομίζω ότι ζηλεύουν αυτό το νέο κορίτσι. Και ότι θα θέλουν να είναι στη θέση της, γιατί αφού είπαν ένα καλό, την καταθάψατε. Όχι, απλώς λέω και οφείλω να πω από την Τζορτζέρα. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Να ανάξει και Τζορτζέρα. Όχι, είναι καλό άνθρωπο η Τζορτζέρα. Δεν είναι καθόλου καλό άνθρωπο, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή όταν βλέπω αυτή την κοπέλα, η οποία δεν είναι εκπαιδευμένη τόσο πολύ στα φώτα τη δημοσιότητα, μιλάει. Αυτό που λέει εκείνη τη στιγμή το νιώθει και το αισθάνεται. Δεν μπορώ να αρχίσω να την πυροβολάω. Διότι έχουμε δει και άλλες παρουσιάστριες όταν βγήκαν πρώτη φορά σε συνέντευξη. Γιατί δεν την έχουμε ξαναδεί την κυρία Σπυροπούλου τηλεοπτικά. Πριν ένα καιρό. Δεν ξέρω πριν καιρό, δεν την ήξερε η μάνα της. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Τώρα όμως που την ξέρει και η μάνα της. Δεν εκφράζει τις κυρίες, δεν την ήξερε η μάνα. Δεν την ήξερε ο περιπτέρας της γειτονιάς της. Ούτε αυτή είναι έκφραση, Τζορτζέλα, μου τη μειώνει.
Δεν ήταν στη ζωή μας. Μην τσιτώνεις, να σου πω κάτι. Έχεις κάτι με την κοπέλα αυτή. Δεν έχω θεωρείς... κανένα πρόβλημα. Προσπαθείς να το κρύψεις, αλλά σου κανένα βγαίνει πρόβλημα. Από παντού. Αποδέξου το. Αποδέξου ότι δεν μπορείς να βλέπεις μια μελλοντική πρωταγωνίστρια. Ο παλιός είσαι εσύ, Τζορτζέλα. Όχι, είναι μετά λίγα Γερμανού. Για την πορεία σου, κούκλα. Ο νέος είναι ωραίος. Ναι, είναι ωραίος, λοιπόν, Τζορτζέλα. Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην Αταλία Γερμανού και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα έτσι. Έχουμε μία Αταλία Γερμανού, η οποία είναι η Αταλία Γερμανού, και ένα κορίτσι το οποίο είναι ένα φρέσκο κορίτσι. Για κάποιο λόγο κάποιο την έχει πιστέψει. Ναι. Για κάποιο λόγο κάποιο θέλει να τη βλέπει στο γυαλί. Γιατί εγώ να σε ρωτήσω, και χώρο υπάρχει για όλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει ένα φάκελο. Γιατί εγώ όταν ξεκινούσα, λοιπόν, δεν ακούμε το θέμα μάλλον. Ναι, στα πιάτα. Ναι, τώρα ακούω, ναι. Λοιπόν, εμένα γιατί δεν με ρωτήσατε ποτέ για την καριέρα μου και τις σπουδές μου όταν ξεκίνησα με τη συνδετέρα μου την πορεία αυτή. Την πορεία μας. Την πορεία αυτής τα μίντια. Και εν τέλει αυτή την περίπτωση γιατί δεν με ρωτάτε τι διαβάζω σήμερα. Γιατί θα σου πω, τα πράγματα αλλάζουν και οι καιροί αλλάζουν. Γιατί και εγώ όταν είχα πει ότι σπουδάζω με είχαν λιθοβολήσει. Πού πας κυρία μου με τα πτυχία. Τι λες παιδί. Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να δώσουμε νέες πληροφορίες στον κόσμο. Γιατί εγώ και εγώ ήμουν να μάθω για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και είπα θα δώσω την εκπομπή να μάθω για την Κωνσταντίνα και την πορεία της και για το πότε οι δημοσιογράφοι έχουν στο αίμα τους να λιθοβολούν. Θα δώσουμε πληροφορίες νέες, αλλά αυτή τη φορά όμως θα αλλάξουμε πρόσωπο. Θα πάμε να δούμε Ελισάβετ Σπανού, η οποία ήταν κούκλα εχθές στον Θεμό Αναστασιάδη, θέλω να σας πω. Ένα κορίτσι το οποίο έχει καταφέρει και ξεχωρίσει στο χώρο του τραγουδιού. Και αυτή τη φορά, μάλιστα, μίλησε και για τα τατουάζ της. Άρχισε να μετριέται. Νομίζω ότι μέτρησε 10. Yeah. Ανάμεσα στα 10 τατουάζ υπήρξε και ένα τατουάζ παλαιότερο, το οποίο ήταν για έναν αγαπημένο πρώην και το οποίο σβήστηκε. Και ο πρώην όμως έχει κάνει τατουάζ για εκείνη, αλλά δεν ξέρουμε αν το έχει. Όχι, όχι, αυτό δεν μας το πει. Δεν το ψάξατε από χτες μέχρι σήμερα. Δεν στείλατε αποσταλή. Δεν πρέπει να καλέσουμε τον πρώην να το δούμε. Τι κάνει η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής. Αναλύσεις αίματος. Τίποτα, αναλύσεις αίματος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ναι, πεθαίνω για το θέμα αυτό. Έχεις κάνει πόσα τατού. Έχω 10. 10. Και είμαστε στην αρχή ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω. Κοίτα, εγώ κάθε φορά χτυπάω το τελευταίο. Τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι κάποιο που έχεις μετανιώσει. Όχι. Κάνα όνομα. Όχι. Το σβήσα. Είχε χτυπήσει. Μισό λεπτό, δεν το είχε χτυπήσει όνομα. Ναι. Πρέπει να ήσουν πολύ, πολύ ηλίθια. Όλο αυτό το με το τατουάζ, πώς σου ήρθε. Τίποτα. Ήμουν από πιτσιρίκη και είχα πάει πρώτη φορά διακοπές στη Σαντορίνη και έβλεπα οι άλλοι που είχαν, έτσι ξεκίνησε. Και δεν λέω κι εγώ, θέλω κι εγώ και έκανα το πρώτο. Μετά ευτυχώς άλλαξε ο λόγος. Για πες μου λίγο, σε ποια σημεία έχεις κάνει, γιατί 10, εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, στον μπράτσο σου, δεν εντάξει, βλέπω. Εντάξει, τώρα είναι μικρά, γι' αυτό δεν τα βλέπεις. Καταρχήν έχω στα δάχτυλα και έχω και αυτό, έχω εδώ, έχω το σταυρό, έχω εδώ στο χέρι μου, έχω τα πλευρά μου, έχω εδώ, έχω πίσω και πίσω από το αυτή. Αυτό που έσβησες ήταν με τη μέθοδο Άννα Ιγκουάνα και τέτοια ή... Χτύπησα κάτι από πάνω, κάτι ανθοφόρο, ρε παιδί μου, ένα λουλούδι από πάνω. Αντίστοιχα, αυτός ο άντρας είχε κάνει το δικό σου όνομα. Α, ήταν αμοιβαίο το κακό. Ήταν το έγκλημα. Και το έσβησε και αυτός έχει να σβήσει. Δεν Ελισάβετ. Ξέρω, παιδιά, και το έκανε σε περίεργο σημείο. Όχι. Ήταν μικρό το όνομα τουλάχιστον, ήταν από τα μεγάλα το δικό μου αυτό. Όχι, που όχι, το, αυτό που έπρεπε εσύ να διορθώσεις. Το ίδιο μεγάλο με το δικό μου. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Μην το ψάχνεις. Δεν ψάχνω. Το πράγμα. Όχι, εγώ να ρωτήσω τη συμπεθέρα. Σε απόκριπο σημείο έχεις εσύ κανένα. Περαστικά. Περαστικά. Να πω στην κοπέλα. Για τα τατουάζ σου, εσύ θέλω. Να σου πω για τα τατουάζ. Λοιπόν, μισό λεπτό, περίμενε. Εσύ στη θέση σου. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ υπάρχει ένα όνομα, το Αλέξιος. Εντάξει, φαίνεται, να το εκεί. Φαίνεται, και από εδώ ναι. Υπάρχει και. Ένα G. Το Αλέξιος, είπαμε, τι είναι το όνομα του γιου σου. Το G τι είναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν ψάχνω το σημείο G. Λοιπόν. Ελπίζω να μην το ψάχνουμε, το έχουμε δει περισσότερο. Οι περισσότεροι. Εκεί είναι και το ψάχνουμε. Γιατί άμα το ψάχνουμε ακόμα, να σταματάμε. Το ψάχνουμε σε λάθος μέρος. Λοιπόν, εκεί είναι. Εμένα ένας άντρας το βρήκε, κέντραρε καρδιά και πήρε τη θέση. Συγγνώμη, μας αποκαλύψε ότι είσαι με κάποιον G. Εγώ δεν είπα τίποτα. Είναι η Γιώργος, τα είναι. Είπα ότι το σημείο G. Γρηγόρη. Το σημείο G. Ωραίο όνομα το Γιώργος.
το ψάχνουν. Που το ψάχνουν. Περιμένετε, μπορεί δεν περιμένετε και να ακούσετε κιόλα. Πάω να πω την είδηση. Τι σταματάτε. Σταματάω να μιλάω. Όχι, όχι. Ο Γιώργο που είχα δει εγώ στην προσωπική σου σελίδα στο Facebook είναι ο Γιώργο που είχε κάνει ένα φανταστικό, υπέροχο τατουάζ που είσαι εσύ, το πρόσωπό σου και αλλά Μέρλιν με ένα φόρεμα από κάτω. Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα άντρα που με έκανε τατού στο χέρι του. Τέλειο. Ολόκληρο. Το πράξο που είχα δει μια πρατσάρα να με την έβαλε και τη φωτογραφία και την έβαλε στο Face. Ο Θέμης μου λέει ότι αμέσως μετά θα το δούμε. Τότε άμα το δείτε, ας μιλήσει η εικόνα. Ωραία, λοιπόν, προς το παρόν θα μιλήσω εγώ για το δώρο μας. Έχεις δώρο. Εννοείται, σε αυτή την εκπομπή και έχουμε κάθε μέρα δώρο. Εμένα θα μου δώσετε τίποτα ή τζάμπα πάω και έρχομαι. Τώρα, μα θέλεις εδώ στη Λούπα, ρίξε ένα μηνυματάκι, αλλά θα προτιμήσω να πάω στους τηλεθεατές μας το iPhone 5. Αυτό ναι, δεν είπα εγώ να δώσω παιδάκι μου, κάνα καφέ. Όχι, καφέ με κεράσετε. Νερό περίμενα. Εδώ, αγάπη μου, έλα. Και ο Δημήτρης ο Κοτσίκος λέει ότι... Και ο Δημήτρης ο Κοτσίκος λέει ότι με αγαπάει πολύ, αλλά τέλος πάντων. Έχει την αγάπη μας. Ο Δημήτρης ο Κοτσίκος όλους μας αγαπάει όταν του κοστίζουμε. Όταν του κοστίζουμε, τσινάει λίγο. Λοιπόν, το δώρο μας, κυρίες και κύριοι. iPhone 5. Μακρύ, λεπτό, ελαφρύ, με φοβερή, ωραιότατη θήκη που ψιλοεθνικίζει κιόλας. Το παίρνετε, το διεκδικείτε, το τηλέφωνο που όλοι ξέρετε, γνωρίζετε και επιθυμείτε να το αποκτήσετε κιόλας. Το έχουμε εδώ στην εκπομπή, κληρώνει σήμερα. Με κενό όνομα τεπώνυμο στο 54888 9011 405 404. Όταν έχουμε iPhone 5 είναι η χαρά μου, διότι είναι το πιο εύκολο δώρο στην προώθηση. Το ξέρουνε όλοι, το θέλουνε όλοι, οπότε δεν χρειάζεται λες πολλά. Τα νούμερα και ο κόσμος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με Νανά Παλετσάκη την παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας με έναν Παλετσάκι στην παρέα μας και ένα μπράτσο. Η οποία στέλνει μήνυμα να, έτσι. Στο μπράτσο στέλνει μήνυμα. Να εσείς αυτή, η τσιτάρα από τα Thundercats. Κοίτα, νομίζω ότι αυτό είναι όταν το έφτιαξε και δεν έχει βγει καλά. Αλλά το φοβερό είναι και αυτό που μου είχε γράψει, γιατί το έκανε στο χέρι του και μου έχει γράψει για να σε έχω πάντα μαζί μου και πάντα πάνω. Ο κύριος στη φωτογραφία. Και οι καρδιές, παιδιά, είναι να... Μπορούμε να δούμε τον πρόσωπό του. Επιτρέπετε. Αφού είναι δημόσια δήλωσή του. Δεν είναι... Τι παίζει με το παιδί αυτό. Καταρχάς, νομίζω ότι όταν ένας άντρας φτάνει να κάνει δημοσίως μια τέτοια δήλωση μέσα από το δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, και ένα τέτοιο τατουάζ. Και να με κάνει τατουάζ στο χέρι του, εγώ νιώθω βασίλισσα. Πες μου, τι συμβαίνει. Συμβαίνει κάτι, έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι εκτός από όλο αυτό. Νομίζω ότι αυτό που δήλωσε, δεν χρειάζεται να... Εγώ, ό,τι και να πω είναι πολύ λιγότερο. Ναι, άρα... θέλω να πω, φαντάζομαι, ήρθατε σε μια επικοινωνία, μιλήσατε. Θα τον ρώτησες κάτι, πώς... Μου το έστειλε, ήταν έφερε... Βγήκατε για καφέ να τα πείτε. Τι λες, κορίτσι μου, πού ζεις. Πλάκα κάνεις, να είναι τρομερό ένας άντρας να κάνεις από εσένα. Πλάκα, παιδί μου, τι πήγαμε σε εσένα. Παιδί μου, δεν διάβασε τη γράφη. Α, είναι ο Γιώργος ο Γιώργος. Είναι... Ο Γιώργος Λερώνης το γράφει αυτό και μου λέει θα πάω ένα ταξίδι στο Λονδίνο, ορίστε, και γράφει δίπλα τη δήλωση. Στο Λονδίνο το έκανε δηλαδή το τατουάζ. Το ξέρει τη φήμη ότι μετά το... Και μάλιστα, ορίστε τη δήλωση που κάνει. Μόλις τρελήγεις πήγες κάνει like. Ναι, αφού το είδα και έκανα like. Σε τρελάθηκα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο να κάνει ένας άντρας ή μια γυναίκα σε έναν άντρα ένα τέτοιο δώρο. Δείχνει πόσο τον αγαπάει, πόσο τον έχει μέσα στην ψυχή του. Δεν ήξερα ότι θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο και μου λέει ότι ετοιμάζω μια έκπληξη. Και σου ετοιμάζω ένα δώρο. Και του λέω ότι και μου στέλνει τη φωτογραφία. Τελικά ο έρωτας, ναι, ο έρωτας με έρωτα περνάει μάλλον. Κοίταξε, υπάρχουν και έρωτες που είναι πάνω τους έρωτες. Αυτός είναι ένας από τους. Να σου πω κάτι, ισχύει ότι έχετε κάνει πολιτικό γάμο. Όχι ακόμη. Ακόμη.
Τι σκέφτεσαι δηλαδή. Λιγάκι για το story της γνωριμίας. Είναι κάποιος τον οποίο τον ήξερες από πριν τον γνωρίζεις. Ναι, με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά, γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια. Συναντηθήκαμε κάποια στιγμή ξανά τυχαία. Κάνουμε τα πάντα μαζί, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που μου δίνει την έμπνευση να δημιουργήσω. Δουλεύουμε μαζί, τρέχουμε project μαζί και εδώ και στο εξωτερικό. Είναι μαγικός σκηνοθέτης. Λάμπη να μιλάει εκείνο και λάμπη το μάτι. Πάρα πολύ σε νέες τεχνολογίες μαζί. Έχει φτιάξει τώρα κάποιες δουλειές που είναι διαφημιστικές ή που το θεωρώ ότι νομίζω σε 10 χρόνια θα κάνει μεγάλη καριέρα στον κόσμο. Γιατί σε 10 χρόνια καλό άνθρωπο. Γιατί είναι πάρα πολύ νέος και η αγορά πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Αλλά ήδη του έχουν κάνει προτάσεις από το εξωτερικό και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατί παρακολουθώ αυτό το οποίο κάνει. Και μάλιστα αυτά. Εννοώ να τα απολαμβάνεις και να είμαστε πάντα εδώ να μας λες τέτοια ευχάριστα. Ναι. Και την επόμενη φορά να μας πεις και μια παιδική σου φωτογραφία για να σε βάλουμε στην λίστα με τις παιδικές φωτογραφίες επωνύμων. Γιατί είναι έτσι πολύ ιντριγκαδόρικο. Και... είχα δημοσιεύσει στο My Lady παιδική μου φωτογραφία, αλλά τη είχε βρει η συνεργάτη μου. Δεν είμαι εγώ αυτή. Αυτό εδώ είναι κοριτσάκι ή αγοράκι. Κοριτσάκι. Μια πολύ ωραία γυναίκα σήμερα. Τι κάνει αυτή η γυναίκα σήμερα? Τραγουδάει και πολύ όμορφα. Α. Είναι από τις πιο αγαπημένες μας τραγουδίστριες. Είναι ξανθιά τώρα ή είναι παραμένη μελαχρινή? Όχι, είναι σχεδόν αυτό. Είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι η Δέσποινα Βανδύ. Αν σας πω, θα με πιστέψετε? Γιατί? Από τα χίλια. Από τα χίλια, δεις. Mm-hmm. Ναι, είναι πιο... Και το μπορείς να το καταλάβεις πιο εύκολα. Εμένα τα νύχια να μου βγάζατε, τα νύχια να μου λέγατε βρες ποια είναι, θα σου βγάλουμε όλα τα νύχια, θα έλεγα οποιαδήποτε άλλη εκτός Δέσποινα Βανδύ. Και βέβαια από το βιογραφικό του. Αυτό τι σημαίνει, δεν έχω φαντασία? Όχι. Είμαι ηλίθια? Όχι. Όχι. Απλά είμαι ένα τυχερή. Ήμουν τυχερή. Έκανα name drop και έπεσα μέσα. Για πάμε στο επόμενο. Πολύ αγαπημένο όλων ώρα. Ρεμπός μου αγαπημένο. Πολύ αγαπημένο σου. Όλων μας, αλλά εσένα και... Τι είναι ηθοποιός? Είναι ηθοποιός, όχι. Εάν γινόταν και αυτό, θα πλέον, παιδιά, θα σας ευχαριστούσα για το κάλεσμα και θα ήθελα. Αγόρι κορίτσι. Παιδιά, αυτό καταρχάς είναι αγόρι κορίτσι, ρε παιδιά. Είναι κοριτσάκι. Είναι κοριτσάκι. Νομίζω κοριτσάκι αυτό. Βασικά, γιατί κάπου την έχω δει εγώ τη φωτογραφία αυτή και είναι κοριτσάκι. Άμα είναι κοριτσάκι, μου είναι πιο εύκολο να σκεφτώ. Τι είναι? Λοιπόν, παιδιά, είναι ηθοποιός. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μωρέ, Λεωνόρη, είσαι ξαφνικά. Τι είπες? Άμα είναι κοριτσάκι, είναι πιο εύκολο να σκεφτώ. Γιατί είμαι αγοράκι, δεν μου πήγε πουθενά το μυαλό. Σε κοριτσάκι κάπου μου πάει. Και έχει παίξει σύρια. Γιατί τα μαλλιά της και τα αυτιά της, σε συνδυασμό με τα μάτια της, μου δεν είναι πρόσωπο. Έχει παίξει σύριαλ που είχε κάνει πάταγο όταν έπαιξε. Α, εντάξει, παιδιά, νομίζω. Εδώ κάνετε φόκους. Όχι, εδώ κάνω φόκους. Την Αφέλεια. Την Αφέλεια την έχει κρατήσει και σε. Την Αφέλεια την έχει κρατήσει. Είναι η Μυρτώ Λυκάκη. Ναι, ναι. Την Αφέλεια την έχει κρατήσει και άλλη. Από την Αφέλεια. Και όμως μοιάζει. Και όμως μοιάζει. Αν δεν πάει να μου βγάζει τα νύχια. Κρατήστε τα νύχια σα για μετά. Έχει το ίδιο βλέμμα. Και την ίδια, το ίδιο κούρεμα. Ναι, έχει το ίδιο βλέμμα και το ίδιο κούρεμα. Και ωραίο με την, γιατί πάντα έχει κοντομαλή Μυρτώ Λυκάκη. Για πάμε στο επόμενο. Πεχιζίνα. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Εκτός ότι έχω ξαναδεί τη φωτογραφία, νομίζω ότι είναι από εκείνες τις κοπέλες που πραγματικά ακόμα και αν μεγάλωσαν, παραπέμπουν τα χαρακτηριστικά της στο πώς ήταν το μάτι. Το σχήμα του ματιού εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, δεν άλλαξε καθόλου μετά. Και έκφραση του προσώπου είναι, παιδιά, έκφραση του προσώπου. Εγώ τίποτα σήμερα. Δεν η μέρα σου, για να δούμε το επόμενο. Δεν η μέρα μου σήμερα. Γιατί πετάει εδώ τώρα, φέρτε μου μια λάθη, παιδιά. Και εδώ αν εστιάσουμε στην Αλεξανιά. Η φωτογραφία φαίνεται καταρχάς ότι είναι πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή είναι ασπρόμαυρη. Δεν είναι όμως, γιατί είναι πάρα πολύ νέα. Είναι πολύ νέα κορίτσι. Αλεξανιά. Δεν είναι. Ναι, Λεωνόρα, σήμερα πετάς. Αλήθεια! Είσαι Λεωνόρα. Μήπως τα είδες, Λεωνόρα, όχι, σου ταρκίζομαι, δεν έχω ιδέα. Από τι το κλάμα. Και τα μάτια και τα χείλη. Παιδιά, να σας πω κάτι, και τα χείλια και το βλέμμα και τα μάτια και τα μαλλιά και το κούτελο. Έχει χαρακτηριστικά, μοιάζει. Εμένα μου δεν είσαι την ηθοποιώ λίγο. Εδώ.
Η Σμαράγδα Μακαρίτη. Ναι, αυτή είναι η όχι, όχι. Δεν έχει αλλάξει, παιδιά. Καθόλου τα μαλλιά δεν καταλαβαίνει τη Σμαράγδα. Δηλαδή δεν έχει φανταστεί. Δεν έχει φανταστεί όμω τι πόζε. Ναι, ναι, ίδια. Ίδια, ίδια, παιδιά. Αλλά είσαι φοβερή. Με δουλεύετε. Μάλιστα. Αυτό είναι εύκολα. Επόμενο. Πορώθηκε. Τι λίτσα είναι αυτή. Έτσι και το βρίσκει αυτό. Μήπω είναι ο Χολίδη. Έχει πετύχει το επάγγελμα. Έχεις πετύχει το επάγγελμα. Μαρτάκης. Έχεις πετύχει το επάγγελμα. Ο Παντελής Παντελίδης. Όχι, είναι νέο παιδί, έχει πολύ ωραία φωνή. Ναι. Ήταν στην επικαιρότητα, πάντα είναι στην επικαιρότητα, δουλεύει πολύ καλά σε δίπλα σε ένα πολύ μεγάλο σχήμα. Πριν από 2 χρόνια ήταν στην επικαιρότητα full. Τον ξέρεις καλά. Όλοι μας τον ξέρουμε καλά. Να σου πω κάτι, έχει πάει στην Eurovision. Έχει πάει, ναι. Έχει τραγουδήσει. Λούκας Λόρκας! Μπράβο, είσαι φοβερή. Πρέπει να παίξεις Τζόκερ. Καλά, άμα παίξω Τζόκερ και μου κάτσει, σας κερνάω και φεύγω. Έγινε. Εσύ μη μιλάς γιατί σου έκατσε το φλουρί. Λοιπόν, πάμε να δούμε την μαμά της Λάουρας, έτσι, Δήμητρα, εσύ τη βρήκες, που πραγματικά και χωρίς να το λέγαμε ότι είναι η μαμά της, νομίζω ότι αν τις βάζαμε δίπλα-δίπλα, είναι σχεδόν ίδιες. Ναι, στη μαμά της έχει μοιάσει. Μοιάζουν πολύ. Με την κυρία Ράνια, την είδαμε στο live του Dancing αυτή την Κυριακή. Τώρα τη συναντήσαμε, η Λένα η Καρπέτα είχε την χαρά να τη συναντήσει, γιατί πρέπει να σου πω ήταν απολαυστική και ο διαλογός τους και ο τρόπος που περιέγραψε η Λάουρα τη στιγμή που την είδε, γιατί της έκανε έκπληξη. Και γενικά μας λέει πολύ το πώς αισθάνεται εκείνη που τη βλέπει από τη Γερμανία και συμμετέχει στην αγωνία της. Για να τη δούμε λοιπόν, να την ορίσουμε. Σήμερα είχες μία ευχάριστη έκπληξη εδώ στο Dancing. Πάρα πολύ ευχάριστη, τρομακτική παράλληλα. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε, σε κινήθηκες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μου έδωσε και πάρα πολύ δύναμη που νομίζω έγινε την κατάλληλη στιγμή αυτό. Να πούμε όμως γιατί να καταλάβει και ο κόσμος, να πούμε ότι σήμερα ήρθε η μαμά της Λάουρας εδώ στο Dancing από τη Γερμανία. Είστε ολόιδιες. Ευχαριστώ πολύ. Πώς νιώσατε που την είδατε από κοντά, της δώσετε πολύ μεγάλη χαρά, συγκίνηση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το χάρηκε και αυτή πάρα πολύ, της έκανα έκπληξη. Και εγώ χάρηκα φυσικά ιδιαίτερα που μπόρεσα και ήμουνα στο live. Το ήξερες από πριν ότι θα έρθει. Όχι. Δεν είχα ιδέα. Όχι, δεν είχα ιδέα. Διαφορετικά εγώ. Το κανονίσατε ωραία. Το κανόνισε τέλεια. Ξαφνικά μπαίνει μέσα και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου περάσανε διάφορα συναισθήματα και σκέψεις βασικά από το μυαλό μου. Το πρώτο ήταν. Κάπου την ξέρω αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις. Το δεύτερο ήταν. Ήταν σκέψεις δυνατές όμως. Το δεύτερο ήταν. Όχι μέσα της, δυνατές σκέψεις. Λέω, μοιάζει με τη μαμά μου. Μετά λέω, είναι η μαμά μου. Μα η μαμά μου είναι στη Γερμανία. Μήπως πήγα εγώ και δεν το κατάλαβα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Την είδα εγώ τη μαμά και πριν που συγκινήθηκε. Πρέπει να είναι πολύ περήφανη για σένα. Δεν είναι όμορφη. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη. Μου μοιάξε. Εσένα σου έμοιαζε. Περιμένατε ότι θα έρθει στην Ελλάδα, θα μείνει, θα μπει σε ένα σοου και τελικά θα κάνει το όνειρό της. Έλεγε ποιο ήταν το όνειρό της, το ήξερα. Αλλά ότι θα γινόταν πραγματικότητα, αυτό δεν το περίμενα. Πού πιστεύετε ότι θα τη δούμε στο τελικό? Το εύχομαι. Το αφιερώνω αυτό βασικά, αυτό το χώρο στην οικογένειά μου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία και είναι μακριά. Και είναι και τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν θα περάσει και μαζί. Αχ, ξεκινήθηκε η Λάουρα, τι να κάνω τώρα. Μένει μόνη της σε μια χώρα που ουσιαστικά δεν υπάρχουν συγγενείς. Προσπαθεί μόνη της, έχει περάσει δυσκολίες όπως μας έχει πει στην αρχή της πορείας της εδώ. Όλα αυτά εσείς πώς τα βιώνατε? Ό,τι και αν είναι, η Λάουρα με ένα τηλεφώνημα μας λέει οτιδήποτε, ό,τι νομίζει ότι είναι να μας πει τέλος πάντων. Αλλά τη Λάουρα τη βασίζομαι γιατί είναι δυνατό παιδί. Είναι πολύ δυνατή, είναι πεισματάρα και πολεμάει. Στη Γερμανία το βλέπετε έτσι. Ναι, τι λένε εκεί όλοι οι συγγενείς που το βλέπουν από μακριά και βλέπουν τη στήριξη? Εντάξει, μαζευόμαστε μια εδώ, μια εκεί και τα βλέπουμε. Φυσικά όλοι μας έχουμε τα ελληνικά κανάλια.
Αλλά με παρέα είναι πολύ πιο ωραία, με λίγο κρασάκι, ξέρω εγώ. Και το διασκεδάζουμε. Το διασκεδάζουμε και εγώ χτυπάω στα ταβάνια. Ανεβαίνω, κατεβαίνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Ανάλογα με την ψυχολογία της Λάωρας. 8. 8. 8. 8. Έχετε δει κάποια βαθμολογία που είπατε ήταν άδειο από κάποιον? Δεν θέλω να πω τώρα. Αλλά είχε άδικη βαθμολογία. Είστε πολύ νέα μαμά. Έχω ακούσει από πολλούς ότι ναι, ήταν αδικία. Δηλαδή από άσχετους. Τώρα εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω κάτι, να κρίνω. Αυτοί οι κριτές γι' αυτό κάθονται εκεί για να κρίνουν. Θα είσαι νικήτρια, πιστεύεις? Ο κόσμος το θέλει, όπως βλέπω. Είναι η φαν εδώ που... Να είναι καλά ο κόσμος που μας στηρίζει και μας βοηθάει. Αν δεν ήταν ο κόσμος, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ. Η αλήθεια να λέγεται. Τους ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Πολύ συμπαθητική είναι και η μαμά, νομίζω. Έχει το ταπεραμέντο της μαμάς η Λάουρα και τον αυθορμητισμό όταν μιλάει, μια ανθότητα έτσι περίεργη. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα η Λάουρα. Πάρα και εμένα πολύ. Μ' αρέσει και πιστεύω, σας το είχα πει για τη Λάουρα. Μας το είχε πει, ναι. Λονόρα, σας το είχα πει ότι θα πάει η Λάουρα τελικό. Ναι, όμως κάνει και κάτι πάρα πολύ έξω από δεν κάνουν, αλλά βγαίνει συνέχεια. Τι είναι, και μιλάει στα κανάλια, σε εκπομπές. Όχι, δεν βγαίνει συνέχεια, πρόσεξε, έχει διαφορά. Το συνέχεια, όχι, το λέω κατά προαίρετα. Ανταποκρίνεται, έτσι. Δεν βγαίνει και το ζητάει η κοπέλα. Το επιδιώκει, δεν το επιδιώκει. Δηλαδή δεν έχει γίνει μαντανό. Απλά είναι πολύ συνεργάσιμη και φιλική. Και είναι και σταθερή από την αρχή μέχρι το τέλος όσον αφορά τη συμπεριφορά της. Κάτι που δεν έχουμε δει σε άλλους. Που είδαμε ότι μετά από τα πρώτα live. Αρχίζουν και αλλάζουν λίγο συμπεριφορά. Και τσαλακώνεται κιόλας. Όπως και η Ντορέτα. Μιλάει για την οικογένεια. Η Ντορέτα δεν ανταποκρίνεται. Ντορέτα, έχουμε και θέμα με τη Ντορέτα. Αμέσως τώρα τη συναντήσαμε χθες μετά την πρόβα της και μας λέει και διάφορα. Και να πούμε κιόλας, γιατί αυτό είναι και πολύ σημαντικό και για τον κόσμο, ότι αυτό που θα δείτε τώρα, όπως και πολλά άλλα που έχετε δει με τους παίκτες του Dancing και με τη Λάουρα, δεν έχει συνεννοηθεί με κάποιον. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει και έχουμε κλείσει το ραντεβού. Δεν περιμένει την κάμερα η Ντορέτα. Δεν ξέρει δηλαδή ότι θα την κάνουμε συνέντευξη. Που σημαίνει ότι και εκείνη ακολουθεί έτσι επικοινωνιακά μια πολύ σωστή θέση απέναντι στο κοινό αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάμε να τη δούμε. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου έχει βάλει πλώρη για την πρωτιά στο Dancing και κάνει ασταμάτητες πρόβες για να εντυπωσιάσει το κοινό στο κρίσιμο live της ερχόμενης Κυριακής. Έτοιμη για πρόβα. Τελειώσαμε τώρα το γύρισμα και πρόβα το βράδυ. Πώς είναι τα πράγματα? Εντάξει. Τώρα που έχουμε φτάσει στο τέλος, τελικά. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι πιο σωστό και εντυπωσιακό. Τόσους μήνες δουλεύουμε ουσιαστικά για αυτά τα δύο live. Το ένα αυτό που έρχεται κυρίως και αν με το καλό πάνε όλα καλά, το τελικό. Sometimes see you pass outside my door. Hello. Is it me you're looking for? Το πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις στο τελικό? Είμαστε ένα βήμα πριν, έτσι. Είμαστε πια, ναι. Είμαστε δίπλα. Θα δουλέψουμε πολύ για να τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν έχουμε και τη στήριξη του κόσμου, που είναι το βασικότερο, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε στο τελικό, ναι. Τι χορεύουμε αυτήν την εβδομάδα? Οι γυναίκες θα χορέψουμε quick step και έχουμε και όλοι μια χορογραφία freestyle. Ένα ζευγάρι εκτός από τον παρτενέρ σου και με τον... Με τη Ματθήλδη. Με τη Ματθήλδη. Ναι. Ήταν πάρα πολλούς βαθμούς. Ήταν δύσκολη η χορογραφία αυτή με τρία άτομα, αλλά από την άλλη ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που είχαμε τη Ματθήλδη. Έδωσε φοβερή ενέργεια και έδωσε τον καλύτερο της σε αυτό. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ανανεωτική για μας, γιατί η Ματθήλδη που ήρθε και ήταν και στις πρόβες όλη την εβδομάδα έδωσε ένα άλλο αέρα. Μας έδωσε κουράγιο, μας έδωσε δύναμη, οπότε πραγματικά τη ευχαριστηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και φυσικά και τη χορογραφία πήγε καλά, δόξα τω Θεώ. She's a
πιστεύετε ότι μπορείτε να έχετε νικήτρια. Έτσι υποθέτουν πράγματα. Να σου πω κάτι, ο κόσμος θα αποφασίσει γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει τρεις. Αξίζει και στους τρεις το ότι έχουμε φτάσει στον ημιτελικό. Την τελική απόφαση για το ποιος θα νικήσει την έχει ο κόσμος, ναι. Είπε η Ντορέτα λοιπόν ότι αξίζει και στους τρεις που έχουν φτάσει στον τελικό. Το θέμα είναι όμως ότι στον προημιτελικό. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ίσως ξεχωρίζουν λιγάκι στο Twitter όσον αφορά στην προτίμηση του κόσμου και στις αναφορές που γίνονται στο hashtag Dancing with the Stars 3. Και αμέσως τώρα η Δήμητρα θα μας βοηθήσει με στοιχεία να δούμε ποιοι από τους τρεις είναι εκείνοι που κερδίζουν στα σημεία. Λοιπόν, θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της μέτρησης για αυτήν, πώς κινήθηκαν μάλλον οι followers της σελίδας σε αυτή την εβδομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχε 474 καινούργιους followers που δείχνουν ότι υπήρχε μια κινητικότητα. Μπήκαν και νέοι άνθρωποι στο σελίδα. Υπήρξαν 96 retweets, δηλαδή αναδημοσίευση των άλλων tweets. Του Dancing with the Stars 3 όμως, έτσι. Και του live της Κυριακής, της συγκεκριμένης Κυριακής. Λίγα μου φαίνονται, παιδιά, 96 retweets. Τι είπες? Λίγα μου φαίνονται 96 retweets. Κοίταξε, μιλάμε πάντα για αυτά που γίνονται στο hashtag, έτσι, γιατί κάποιοι κάνουν χωρίς mention. Κάνουν tweets χωρίς mention. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και αρκετοί followers, είναι 19.876, περίπου 20.000 χρήστες. Είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Αρκετά αντιπροσωπευτικό. Αυτό είναι ενδεικτικό και για την επόμενη κάρτα που θα δούμε, που είναι ουσιαστικά μια δημοσκόπηση για τους τέσσερις παίκτες του προημιτελικού. Φαίνονται πράγματα και για τους τρεις του τελικού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Λάουρα Νάριες με 41,4% είναι πρώτη στα tweets που αφορούν σε εκείνη. Mm-hmm. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος, σχεδόν το 50%, πολύ κοντά στο 50%, αναφέρεται και σχολείται τη Λάουρα. Τα σχόλια δηλαδή, αυτή την Κυριακή, με τη Λάουρα έγινε ο μαύρος χαμός. Δηλαδή, ειλικρινά, επειδή έβλεπα το Twitter, τι κινητικότητα έχει κτλ., με τη Λάουρα έγινε όχι μόνο ο μαύρος χαμός, αλλά έγινε και μεγάλη κινητοποίηση, έτσι ώστε να μην φύγει η Λάουρα. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που πιστεύουν και γουστάρουν τη Λάουρα, που παρότριναν και τους υπόλοιπους, αλλά να ψηφίσουμε τη Λάουρα, να ψηφίσουμε τη Λάουρα κτλ. Νομίζω ότι έχει και στα social media η Λάουρα έχει πολύ κόσμο, γιατί παρουσίαζε και εκπομπή σχετική με τα social media κάποτε. Πάμε στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση είναι με 24,9% είναι η Ντορέτα. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, που και αυτή ξεχώρισε στο live. Ήταν πολλοί που σχολίασαν και τα 5 δεκάρια και την εμφάνισή της. Προηγείται στον κόσμο, προηγείται, βλέπουμε ότι έχει πολύ καλή θέση μάλλον και στο Twitter. Ενεργεί και η Ντορέτα στο Twitter, ασχολείται και εκείνη αρκετά. Πάμε όμως να δούμε την τρίτη θέση, στην οποία βρίσκεται ο Νίκος Αναδιώτης. Παρά το γεγονός ότι εκείνος ήταν αυτός που αποχώρησε από τον προημιτελικό, βλέπουμε ότι είναι μπροστά από τον Ηλία Βρετό. Όντως. Είναι αρκετός ο κόσμος που έγραψε για τον Νίκο Αναδιώτη, έγραψαν και για την αποχώρηση φυσικά. Και έχει ένα αρκετά σημαντικό προβάδισμα από τον Ηλία Βρετό, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 15,7%. Δηλαδή, ο Ηλίας Βρετός είναι τελευταίος ουσιαστικά. Κάνει εντύπωση, γιατί ο Ηλίας Βρετός είναι ενεργός στο Twitter. Δηλαδή, σε κάθε live γράφει, ζητά να το ψηφίσει ο κόσμος. Οπότε, αν το πάρουμε αυτό σαν τάση, μπορούμε να εξηγήσουμε έτσι, δηλαδή, γιατί βγήκε ο Αναδιώτης. Γιατί ήταν μικρή διαφορά το 18 με το 15 και μάλλον προτίμησε ο κόσμος. Μέτρησε περισσότερο η ψήφος της Επιτροπής. Και ωστόσο πρέπει να πούμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το δείγμα, πραγματικά όλα δείχνουν ότι θα είναι μια γυναικεία υπόθεση ο τελικός. Και εμένα αυτό που μου κάνει πολύ μεγαλύτερη εντύπωση από όλα είναι το ξαφνικό ανέβασμα της Λάουρας, που το βλέπουμε γενικότερα. Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις του Twitter, βλέπουμε γενικότερα την κοινή γνώμη πώς στρέφεται υπέρ της Λάουρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Και οι τέσσερις έχουν Twitter, τα παιδιά. Εγώ δεν έχω, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, έχουν και οι τέσσερις. Είναι ενεργοί. Θα μπορούσα να σου πω ότι ο Νίκος Αναδιώτης είναι ο λιγότερο ενεργός. Ναι. Η Λάουρα, ναι, έχει μια. Και ο Ηλίας επικοινωνία στο Twitter. Ναι, πάντα ζητάει την ψήφο. Ήταν και εκείνη ούτως ή άλλως που είχε και τη μεγαλύτερη ανάγκη. Δήμητρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε πίσω. Και μέχρι να έρθεις εσύ, εμείς θα πάμε να δούμε τι είπε στην Κατερίνα Σουλιώτη η Φέη Σκορδά. Και βέβαια υπάρχει και ένα μυστήριο γύρω από την φερόμενη συνεργασία του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάτι αυτή σου. Άντε πάλι. Μανά μου, βεβαίως. Βαριέμαι. Τι.
Ποιο αυτό μέχρι στιγμής υπήρχαν φήμες. Τώρα όμως είναι αυτό που λέει ο Σπύρος και η Φλωρίδα, ότι όντως ο Γιώργος το επιβεβαιώνει κιόλας και απαντώντας μέσα από τη σελίδα της Face. Έλεγε δύο χρόνια κάτι. Ότι έγινε δοκιμαστικό. Ναι, κάτι θα γίνει στο τέλος. Θέλω να το ακούσουν και μετά θέλω το σχόλιο. Ναι, γιατί είμαι πολύ περίεργη να μάθω. Για δώσε. Έχεις άγχος, έχεις τρακ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε. Για τα σενάρια που θέλουν Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιάγκα μαζί στην οθόνη, μίλησε στην κάμερα του Σταρ και στην Κατερίνα Σουλιώτη η Φέης Κορδά. Οι τηλεοπτικές εξελίξεις πολλές. Υπάρχουν φήμες που θέλουν τη Φέση Κορδά να παρουσιάζει μόνη της το πρωινό την επόμενη σεζόν και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να κάνει παρέα στο Γιώργο Λιάγκα, αφού ένα κρυφό δοκιμαστικό ενώνει τους δύο παρουσιαστές. Έμαθα ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήρθε την περασμένη εβδομάδα. Μείνατε σε σύσκεψη μέχρι τις 4-5 η ώρα και κάτι ετοιμάζουν οι δυο τους. Έγινε ένα δοκιμαστικό. Τώρα το τι σκοπούς έχει το κανάλι. Γιώργος τον ενδιαφέρει να κάνει και βραδινό σοου τώρα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μα δεν ξέρουμε, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα είναι αυτό. Αν θα είναι βράδυ, για ποιο λόγο έγινε. Μπορεί να είναι ένας πλότος για κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Πιστεύεις ότι θα υπάρχουν κόντρες και παρατράγουδα, διότι είναι και οι δύο πολύ σκυρές προσωπικότητες. Τηλεοπτικά είναι μια εικόνα πολύ δυνατή. Είναι δύο πρόσωπα δυνατά. Δυνατές προσωπικότητες και είναι ελκυστική εικόνα τηλεοπτικά αυτό. Οι φήμες που θέλουν το ζευγάρι να μην μοιράζεται το ίδιο πλάτο και την επόμενη σεζόν απαντήθηκαν από τη Φέη. Χρόνου θα είστε τελικά με τον Γιώργο Λιάγκα. Τι έχετε? Εδώ, ακόμα εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Ξέρουμε τι αν θα γίνουν άλλες εκπομπές, ενώ για μας. Τώρα ακόμα είναι Φλεβάρης. Έχουμε πει ότι θα ήταν καλύτερα κάποια στιγμή να χωρίσουμε. Γιατί δεν ξεκινήσαμε και τηλεοπτικά ως δίδυμο και για να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Όταν λέμε θέλω είναι όταν έχεις και κάποιες προτάσεις και μπορείς να επιλέξεις. Όταν δεν έχεις να επιλέξεις, κοιτάς να έχεις δουλειά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είχε ακουστεί ότι εσύ θα είσαι το πρωί και ο Λιάγκας θα κάνει κάτι βραδινό, στο στυλ του Πέτρου Κωστόπουλου. Είμαι ειλικρινής, δεν έχει γίνει ποτέ καμία κουβέντα. Θα σε ενδιαφέρει να κάνεις πρωινό σόλο? Μόνος. Θα με ενδιαφέρει να έχω μία δουλειά του χρόνου και να είμαι ικανοποιημένη από το περιβάλλον γύρω. Ο Λιάγκας σε βραδινό θα σου άρεσε? Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Είναι εκπληκτικός στις συνεντεύξεις και τις εξετάσεις του στην prime time zone τις έχει δώσει ξανά. Με τις ξανθιές που τα νούμερα ήταν απίστευτα. Ωστόσο και τη δική του απάντηση για το κρυφό δοκιμαστικό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το blog της Face Κορδά. Στα πλαίσια των εκπομπών και των τηλεοπτικών ιδεών που αναζητά το Μέγκα, όπως κάθε άλλο κανάλι, την Παρασκευή το μεσημέρι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και εγώ κάναμε ένα δοκιμαστικό μαζί, αφού αυτό μας ζητήθηκε από το κανάλι στο οποίο και οι δύο ανήκουμε. Να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά. Κάθε μέρα αφήνουμε να σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά η αγάπη που δίνετε σε αυτή την εκπομπή καθημερινά είναι δυσθεωρητή, πάρα πολύ μεγάλη και αισθανόμαστε υποχρέωση να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι σε αυτή εδώ την εκπομπή, έτσι. Το δοκιμαστικό έγινε, ωστόσο, αν τελικά θα βγει στον αέρα μια εκπομπή που θα παρουσιάζεται από Λιάγκα και Αρναούτογλου, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Το κανάλι ήθελε να δει περισσότερο την τηλεοπτική χημεία μεταξύ μας, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κόνσεπτ εκπομπής ή να έχει αποφασιστεί αν θα γίνει, πόσο μάλλον η τηλεοπτική ζώνη που θα προβάλλεται. Δεν πρόκειται για μια συγκεκριμένη εκπομπή, ούτε έχει αποφασιστεί αν τελικά θα προχωρήσει το όλο project. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα στελέχη των καναλιών. Άντε, κάνε εσύ πρόλογο τώρα. Όχι, να κάνεις. Εγώ χορεύω φούστα μου. Άντε, κάνε πρόλογο. Έλα. Μα ποιος έχουμε. Έλα. Αν και ακόμη δεν έχει αποφασιστεί τι θα δούμε του χρόνου από το ζευγάρι Σκορδά Λιάγκα, η οικογένεια χαίρεται τις στιγμές της παρέα με το μικρό Γιάννη. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν η ζωή μου πριν και πώς είναι τώρα με τον ερχομό του παιδιού, αλλά μετά τον πρώτο χρόνο νομίζω ότι ξαναβρίσκεις το ρυθμό σου. Ο Λιάγκας σε βοηθάει? Βοηθάει, τώρα τελευταία ναι. Σκεφτόμαστε για δεύτερο παιδάκι. Μακάρι. Ο Θεός. Κάποια στιγμή.
Ο Γιάγκας λέει, βοηθάει τώρα τελευταία. Τώρα μεγάλο το παιδί. Καιρό τώρα μιλάμε για ένα πρωινό μου χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα, να, που τελικά το Μέγκα το σκέφτεται. Και όταν ρωτήθηκε η Φύση Κορδά αν θα ήθελε να παρουσιάσει έτσι το πρωινό μου μόνη της, είδατε πώς απάντησε και το σκέφτεται και δεν της άρεσε. Λογικό είναι πάντως σε αυτή την εποχή. Γιατί δεν είπε κάτι ξεχωριστό. Είπε ότι άλλο τελικά ο Γιώργος Λιάγκας αποφασίσει δεχτεί την πρόταση από το κανάλι και κάνει ένα βραδινό σοκ. Μια και ο ίδιος είχε εκφράσει πάρα πολλές φορές την επιθυμία του να μην συνεχίσουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμη μαζί να κάνουν το πρωινό. Λογικό δεν είναι να θέλει. Ναι, αλλά κατά το ίμιση δικαιώνεται ο Λιάγκας. Δηλαδή, από τη μία δεν ήθελε το πρωινό, αλλά το βραδινό που θα πάει να κάνει δεν είναι και ενημέρωση που του αρέσει η ενημέρωση και θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει. Λέει όμως ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα το κόνσεπτ. Ναι, αλλά με τον Γρηγόρη δεν μπορεί να αποφύγει την χαρακτήρα μια εκπομπή. Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ένα show, ας πούμε, με συνεντεύξεις, να έχει μεγάλα ονόματα καλεσμένα. Αυτό κάνει και στο πρωινό. Κάνει πολύ μεγάλες συνεντεύξεις ο Γιώργος. Εγώ νομίζω ότι ο Γρηγόρης με τον Γιώργο Λιάγκα θα κάνουν το βράδυ μια εκπομπή για τον Μπρούστ. Συνεντεύξει του Αλτουσέρ, θα είναι μια εκπομπή τέχνης και πολιτισμού. Και επίσης να σου πω ότι ήμουν εξαιρετικά περίεργη να έρθω να μου πείτε τι γίνεται με τον Γιώργο Λιάγκα, αν θα μείνει στο πρωινό ή αν θα φύγει και θα πάει στη βραδινή εκπομπή. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτά τα δύο χρόνια να το συζητάτε, να το συζητάμε. Ότι πιθανό να κάνει μόνη της την εκπομπή και ότι ο Γιώργος θα κάνει ένα βραδινό σοου που σαφέστατα θα είναι ενημερωτικό. Επειδή. Ναι, ναι. Αλλά θα έχει. Τάση για την ψυχαγωγία. Όταν λες Γιώργο και βραδινό, τώρα τελευταία το μυαλό μου πάει και σε ένα άλλον παρουσιαστή, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος και αυτός θα ξεκινήσει το βραδινό. Έχει γενέθλια να ευχηθεί σήμερα. Κοίταξε να δεις. Δεν θα ήθελα να το θυμίσω. Το θυμίσω μια άλλη, δεν φοβάσαι. Τους κάσανε εμείς τη Λίτσα Πατέρα στα Ματίνα Τσιμτσιλή με τούρτα. Υπήρξε μια παράνομη σχέση ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα. Αλλά ευτυχώς με πρόλαβε η Τίνα και κάποια στιγμή θα πρέπει να στα πει μόνος του. Διότι με τον Γιώργο Παπαδάκη έχουμε ζήσει hard rock καταστάσεις. Δεν μου επιτρέπεται να τον εκθέσω. Μην εκθέτεις τον Παπαδάκη. Μην τον εκθέτεις. Καλά. Άρα, τι να σου πω τώρα για τα γενέθλια του Γιώργου Παπαδάκη. Πόσα κλείνει. Δεν ξέρουμε γιατί το κεράκι που είχε πάνω η τούρτα της Λίτσας Πατέρα και της Σταματίνας Τσιμτσιλή είχε ένα ερωτηματικό πάνω. Οπότε έμεινε. Έχει σπάσει το χρόνο, παιδί μου. Έχει περάσει. Σε άλλη διάρκεια. Κοριτσάρα μου γλυκεί. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Μπορώ να φάω σε με την τούρτα. Χρόνια πολλά. Πολύχρονο να ζήσετε. Πάντα επιτυχίες, ευτυχισμένος, υγεία, ό,τι επιθυμείτε. Αυτή η τούρτα είναι που πέφτει με το Φερεντίνο. Έχουν μια τούρτα εδώ, τις βάζουν συνήθως ένα κερί. Και σιλίτσα, αγάπη μου γλυκιά. Ελάτε, κυρία Λίτσα. Ευχαριστώ. Το πιο γλυκό κορίτσι του Αντένα είναι η Λίτσα Πατέρα. Μίνιμαλ, γιατί είναι και τα χρόνια μίνιμαλ. Είναι λίγα τα χρόνια. Πώς θα πάω, πώς με βλέπεις. Οι υδροχόοι θα πάνε πολύ καλά από εδώ. Γύρισα σε καμαρώνει. Και τα νέα ξεκινήματα, κυρία Λίτσα, που έχουν. Και τα νέα ξεκινήματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα όταν βασίζονται σε ένα Γιώργο Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάνατε ευχή. Ναι, έκανα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάνω να την κόψουμε να τη μοιράσουμε. Κάνουμε σωστές δουλειές. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά και ψύχρεμοι. Χρόνια πολλά. Να ζήσει, παιδιά. Έχει σπάσει το φράγμα του ήχου και του χρόνου ο Γιώργος Παπαδάκης τηλεόραση. Είναι απίστευτος. Εντάξει, το επεσήμανε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Το 1951 έχει γεννηθεί. Το 51, 62 ετών. Νεότατος είναι. Σύμφωνα με Wikipedia. Ναι, αλλά νομίζω ότι όντως πρέπει να είναι το 61. Ναι. Ναι. 51, ναι, συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι έχει ένα χρόνο διαφορά του μπαμπά μου, που είναι 50. Πολύ νέο. Εδώ ο μπαμπάς μου φαίνεται πιο νέος. Και πολύ ευγενική που του βάλανε το ερωτηματικό αντί από την ηλικία. Δεν ξέρανε. Το επισήμανε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Αυτό ήταν ένα τουρτάκι αντιστρόφως ανάλογα της πορείας που έχει ο Γιώργος Παπαδάκης. Έπρεπε να του φέρνει ολόκληρο ζαχαροπλαστείο, θα έπρεπε να του φέρνει. Είναι ένα τουρτάκι αναλόγως των εξόδων που μπορεί μια παραγωγή να διαθέσει. Και το κανονικά θα μπορούσε να είναι παξιμάδι. Όχι, είναι παξιμάδι. Εμένα μου έκανε το θυμήθηκαν τελευταία στιγμή. Ένα κουλούρι με το κερί. Και στο ζαχαροπλαστείο το πιο κοντινό που είχε αυτό το μέγεθος τέλος. Είναι έγκυος η Σταματίνα και δεν μπορεί να σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος, παιδιά. Πόσα γραμμάρια να πάνε πιο πολύ. Μη λέτε κακία. Ας είχαν ένα μπάτλερ, που λέω εγώ κακία. Ας είχαν τον μπάτλερ να κρατάει την τούρτα. Αλλά σου λέει τώρα μια τουρτίτσα. Εμείς όμως εδώ πέρα έχουμε μια ηφωνάρα. Και μάλιστα τελευταία στιγμή.
τεχνολογίες στο iPhone 5, χαρακτηριστικά τα οποία γνωρίζετε. Είναι ελαφρύ, είναι πολύ πιο λεπτό, έχει και θήκη, είναι σε λευκό χρώμα. Η θήκη του είναι πολύ ωραία, που μπορεί να την κρατήσει και άντρας και γυναίκα. Και νομίζω ότι εντάξει, δεν θέλω να τρώω πολύ χρόνο από την διεκδίκηση, από το χρόνο διεκδίκησης που έχετε. Με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888. 90 11 405 405. Δεν έπεσε. Πρόλαβα. Αλλά ούτε σε άλλους, γι' αυτό είναι και η θήκη. Κάποιος το βλέπει και το θέλει τώρα, γι' αυτό η ενέργεια. Το διεκδικείτε, είναι εδώ, σας περιμένει του κουτιού με το κουτί του. Γι' αυτό μη χάνετε χρόνο. Και τώρα θέλω να πάμε να δούμε παρέα μια συνέντευξη μιας γυναίκας που πολύ καιρό ήθελα να τη γνωρίσω από κοντά και πολύ καιρό ήθελα να της πάρω συνέντευξη και να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Να αναφέρουμε στην κυρία Κάτια Δαδουλάκη. Καλά, είναι απίστευτη. Την ξέρω, έχει χιούμορ. Δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Το λέγανε, μου το είχαν πει πάρα πολύ ότι έχει χιούμορ και δεν περίμενα ότι πραγματικά θα έχει τόσο χιούμορ. Όταν συναντιέμαι με την Κάτια, κλαίω από τα γέλια. Όπου σου έχει πει αυτό με τις τσίκλες που κάνει. Μιμήσεις. Όχι, όχι, μιμήσεις δεν μου έκανε. Μου έκανε όμως αποκαλύψεις φοβερές, γιατί μιλήσαμε για τα πάντα. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, μου ανέφερε και σε πολύ έτσι. Σαν να μου έλεγε κάτι απλό, πολύ απλό. Για το μυστικό γάμο που είχε κάνει με τον Μάριο Πλωρίτη. Μέρα μεσημέρι. Που δεν τους είχε πάρει κανένα είδηση. Κανένα πρέφα. Και που μετά μάλιστα τους έκανε και ένα σχόλιο. Τους είχε, γιατί φεύγετε, λέει, με αυτός που τέλεσε το γάμο. Λέει, γιατί φεύγετε με ξεχωριστά, λέει, αυτοκίνητα. Εκείνος έπρεπε να πάει στη δουλειά του και εκείνη έπρεπε να γυρίσει, γιατί είχε γυρίσματα με την καθημερινή σειρά στην οποία εργαζόταν τότε. Και αν δεν στο έχει πει, θα στο πω μετά. Τι κάνει με τις τσίχλες. Α, εμένα μου πήγε τη σοκολάτα πάντως κάτι. Θα ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας αμέσως μετά τη συνέντευξη με την κυρία Κάτια Δανδουλάκη, την οποία και ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για αυτή τη συνάντηση. Είστε από τα πρόσωπα που δεν έχω ακούσει ποτέ, και δεν το λέω τώρα για να σας κολακεύσω επειδή είστε και στο χώρο σας, δεν έχω ακούσει ποτέ αρνητικό σχόλιο. Τελικά, αυτό είναι η ανταμοιβή μου μετά από 40 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά και που αυτό τώρα δεν κουνιέται με τίποτα. Αυτό έχει κτιστεί λίγο. Άρα δεν μετακινείται. Μου λέγαν, η ζωή σου, το θέατρο είναι πάνω τη ζωή σου, έλεγα Χριστός και Παναγία. Ποτέ δεν θα σκεφτόμουν κάτι τέτοιο. Η ζωή μου είναι πάνω απ' όλα. Οι άνθρωποι μου είναι πάνω απ' όλα. Η οικογένειά μου, έλεγα στην αρχή. Μετά ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου, ο Μάριος, ο Πλωρίτης. Ήμουνα λοιπόν πάρα πολύ ανασφαλής στα ψυχικά. Δηλαδή, δεν μην χάσω τους ανθρώπους μου, τους έχασα όμως. Και είδα ότι επεβίωσα παρόλα αυτά. Είχατε όμως. Δεν είχα αυτό το θέμα. Το άγχος ότι μπορεί να μείνετε μόνοι σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πλέον και όχι, γιατί ρωτήθηκα πολύ γρήγορα. Και. Καταλάβαινα τι είναι το έχω δεσμό απλώς από το να είμαι πολύ ερωτευμένος με κάποιον. Ερωτευμένη ή ερωτευμένος ο άλλος μαζί μου. Αυτός ο έρωτας που λέτε ήταν και ο άνθρωπος της ζωής σας. Όχι. Ερωτεύτηκα. Στην αρχή έκανα κάποιες σχέσεις που ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα αγόρια που είχαμε δεθεί. Ήξερα όμως ότι δεν είναι οι έρωτες της ζωής μου. Με τον Μάριο το ξέρω από την πρώτη στιγμή, χωρίς να έχουμε δεσμό. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν μια απόλυτα καρμική σχέση. Μετά από πόσο καιρό δηλαδή για να φύγει ζευγάρι? Μετά από, είχα τελειώσει τη δραματική στα 20, μετά από 5-4 χρόνια. Ήτανε η απώλεια αυτή που σας σόκαρε περισσότερο αυτή? Ναι, εκεί ήτανε η στιγμή που ένιωσα ότι μπορεί να χάσω και την ψυχή μου. Γι' αυτό και πραγματικά ζήτησα βοήθεια ψυχική. Από πού? Δεν είναι ψυχίατρος, είναι μια γυναίκα η οποία έχει περάσει μια, έχει κάνει αυτογνωσία και τα λοιπά και έχει περάσει σε μια άλλη, άλλο επίπεδο ζωής. Πιστεύετε ότι τα πράγματα στο πώς θα αντιμετωπίζετε μια απώλεια, μια απουσία, θα ήταν διαφορετικά αν είχατε αποκτήσει ένα παιδί? Πιθανότατα. Πιθανότατα να ήταν διαφορετικά, γιατί το παιδί σου δίνει άλλους ορίζοντες και άλλους στόχους. Επειδή ήμουν ένας άνθρωπος που φανατικά κυνήγησε αυτό που ήθελε πολύ, αν το ήθελα πάρα πολύ θα το είχα κυνηγήσει. Έκανα ένα γάμο κρυφό. Έκανα τη λάμψη τότε, ήμουνα μέσα στην επικαιρότητα. 12 η ώρα το μεσημέρι, στη Ριγίλης, μέσα στον κόσμο. Τον πήρε κανείς είδηση. Δεν χρειάστηκε να πάρω δρακόντια μέτρα. Όχι, δεν έκανα απολύτως τίποτα. Δεν το είπα απολύτως πουθενά. Πήγαμε στην εκκλησία με τον Μάριο, είχαμε δύο φίλους, τον κουμπάρο μας.
Μετά, μάλιστα, ο παπάς θυμάμαι έκανε το εξής. Δηλαδή θα πάτε χώρια, έκανε τα χεράκια του έτσι όπως, γιατί μάλιστα μπήκε στο αυτοκίνητο και πήγε από εδώ. Και εγώ μπήκα στο αυτοκίνητο και πήγα για γύρισμα και έκανε αυτό. Γιατί πήγε ο ένας προς τα πάνω προς το κολονάκι και εγώ έφυγα να πάω στο γύρισμα. Βραχίδες. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαι. Να σου φέρω μια πετσέτα. Όχι, εντάξει, δεν είναι ανάγκη. Τα ελληνικά κανάλια έχουν γεμίσει από ξένες παραγωγές. Το κατανοώ μόνο από μία άποψη, σαν πρωταρχική κίνηση. Από την άποψη του ότι διαλέγω κάτι που είναι πολύ, 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 πολύ φτηνότερο, κατά το, του στοιχίζει το 1/10 από ό,τι στοιχίζει ένα ελληνικό σύριαλ, και που είναι και καλωστημένο. Όμως, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν χαίρομαι που έχουμε τώρα ένα κυπριακό σύριαλ απέναντι από ένα τουρκικό και λέω «Να, επιτέλους». Είσαστε μια διάσημη και πάρα πολλά καταξιωμένη συγγραφέας. Και εσείς είσαι μια εξαιρετική επιμελήτρια βιβλίων. Ούτως ή άλλως, εσείς έχετε και την παρουσία σας στο Dancing with the Stars. Ήταν πολύ ευχάριστο αυτό για εμάς. Ειλικρινά, εγώ όταν άκουσα πρώτα στην αρχή που λέγαμε ότι θα είναι στην τελευταία εκτροπή, κάτι βαγουλάκι. Πολύ κέφι μου έκανε αυτή. Έλαντε. Και μάλιστα μείνανε άναυδοι και οι άνθρωποι που τους είπαν από την πρώτη στιγμή. Γιατί εγώ με τα είδη της τηλεόρασης δεν έχω κανένα κόμπλεξ, δηλαδή τα απολαμβάνω όλα. Χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ να δείτε χαρά. Νομίζω ότι σε ματιάσαμε. Να μου πείτε ποιο ζευγάρι έχετε ξεχωρίσει. Θεωρώ ότι τα τρία ζευγάρια ξεχωρίζουν έτσι κι αλλιώς και ξεχωρίσαν από την πρώτη στιγμή. Ήταν outsider ο Ηλίας ο Βρετός. Δηλαδή δεν φανταζόμασταν. Ότι μπορεί να χορέψει. Ότι μπορεί. Λοιπόν, ο Ηλίας νομίζω ότι είναι εξαιρετικό στην τοέτα, βεβαίως. Φαίνεται. Κάτι που φαίνεται, τι να μην το πει. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει χιούμορ με αυτό που τον βασανίζει δεν πάει ποτέ μπροστά. Με τις κριτικές εσείς πώς θα πάτε. Τα πρώτα χρόνια. Τις έπαιρνα κατάκαρδα, δηλαδή όταν βρίζανε οι κριτικές ήμουνα του θανάτου. Γιατί έχουν κάνει ποτέ τόσο σκληρή κριτική για κάτι δικό σας. Καλέ, σιγά. Θυμάστε κάποιο χαρακτηριστικό σχόλιο το οποίο μπορεί να σας είχε πειράξει πολύ. Ως τηλεοπτική ηθοποιός, τι θέλω και να κατέβουμε στο θέατρο από το Θόδωρο Κριτικό το 79 όταν έκανα την Άννα Καρένινα. Κατάλαβα ότι από πολύ μικρή ότι αν δώσω τροφή στο θυμό μου, στην οργή μου, στην θλίψη μου ή στην απογοήτευσή μου, χάνω την ουσία. Ετών 26. Απόφοιτος φιλοσοφικής πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα δανειστώ μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γιάννης Μπέζος, ο οποίος είπε ότι δεν ήμουν εγώ τυχερός που έπαιξα στις σειρές που έπαιξα, ήταν οι σειρές τυχερές που είχαν εμένα μέσα, γιατί ήμουν πολύ καλός ηθοποιός και πολύ δουλευτεράς. Μέσα του ξέρω πολύ καλά τι εννοούσε. Ότι αν είχαν εμπιστευτεί αυτό το ρόλο σε μένα, σε κάποιον άλλον άνθρωπο που ήταν, που τους βασάνιζε, που δεν ήταν δουλευταράς, που δεν είχε απόδοση, τι θα ήταν το σύλλογο, αποτυχία. Άρα και εγώ άξιζα αυτής της πρότασης και η πρόταση μου άξιζε. Πολύ εύκολα λοιπόν ο Γιάννης μπορεί, αν ανέλυε τι εννοούσε στο μυαλό του, ή αν ανέλυε ο Χρήστος Ολούλης που είχε πει κάτι για τη Ζέτα. Αυτό που εννοούσε, δεν θα έμοιαζαν έτσι. Δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου. Το λεπτό. Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου. Από τους συνεργάτες με τους οποίους έχετε συνυπάρξει, έχετε διατηρήσει επαφές από τότε, από τις μεγάλες επιτυχίες που είχε τη Λάμψη, τώρα όμως ο κύριος πολίτης στο μυαλό, ο κύριος Με τον Χρήστο χαθήκαμε τελείως, αλλά μας παίρνει μπάλα η ζωή. Αλλά έχω οικογένειες από το θέατρο. Ναι. Με τον Νίκο το Φόσκολο είχαμε πολύ έντονο δεσμό, με την οικογένεια δηλαδή, με την Τόνια. Τώρα και εκείνος έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει αποτραπηχτεί πολύ. Πρέπει να είστε από μια γωνιά να με δείτε την υπέρτατη στιγμή της απογείωσης. Υγεία να έχουμε και θα σας Θέλω να μας πείτε για την παράσταση. Η παράσταση είναι μια παράσταση που ήταν δώρο για μένα από τα παιδιά, από τον Μιχάλη τον Ρέπα και τον Θανάση του Παπαθανασίου, το να ζει κανείς ή να μην ζει. Μια τρελή, γλυκιά, υπέροχη κωμωδία. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Δεν μπορούσα να τραβήξω κι άλλο. Ξέρω όμως ότι έχετε υποχρεώσει. Εγώ σας ευχαριστώ. Είσαστε τόσο όμορφοι και τόσο νέα και τόσο. Σας θαύμαζα όταν χορεύατε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ακούσω την κριτική σας. Θαυμάζω και τα παιδιά που χορεύουν τώρα χορεύουν εξαιρετικά. Μπράβο τους, δεν θα το τολμούσα ποτέ. Μπράβο, Λεωνόρα, μπράβο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο το υλικό που είχα απέναντί μου. Είχαμε πολλά να ρωτήσουμε, είχαμε πολλά να μάθουμε από την κυρία Δανδουλάκη. Τώρα, να σου πω κάτι, ότι εγώ θα ήθελα να βλέπω περισσότερα πρόσωπα τέτοια στην εκπομπή σας και στη τηλεόραση γενικότερα. Εμάς είναι χαρά μας να τα φιλοξενούμε. Και όταν ανταποκρίνονται, θέλω να σου πω, ότι είμαστε οι πρώτοι που
που σπέβδουμε στο σημείο για να κάνουμε τη συνέντευξη. Γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχουν πολλά τέτοια αλλά ονόματα. Δεν υπάρχουν πολλέ κάτι δαντουλάκι. Παιδιά, θα σα πω κάτι. 23 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έχω γνωρίσει μερικού μαγικού ανθρώπου. Η Κάτια είναι μία από τι πέντε. Από τους πέντε μαγικούς ανθρώπους που έχω συναντήσει. Έχει μια φοβερή ηρεμία, μου βγάζει μια φοβερή δύναμη. Ηρεμή δύναμη. Και ακριβώς. Ποιότητα ως άνθρωπος καταρχήν. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι που κάνει και που δεν τρώει γλυκά και δεν παχαίνει. Καλεμένα μου είπε ότι με τη σοκολάτα κάποτε είχε θυσμό, γιατί αναφερθήκαμε στα γλυκά. Και τι κάνει, τρώει τις τσίχλες 5-5 για να παίρνει όλη τη ζάχαρη και μετά πετάει την τσίχλα. Και ικανοποιείται. Αλλά ναι, γιατί αυτό επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το κορμί τη, ξέρει που έχει λεπτά άκρα, που είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τη λέω κάτι. Τι κάνει και. Ρε παιδί μου, δεν παίρνει δράμη. Μου τρώω με χούφτε τσίχλα. Αλλά ναι, μαγικό άνθρωπο. Επίση ήταν πάρα πολύ ωραία η ενέργεια στο θέατρο. Μα υποδέχτηκε στο θέατρο κάτι για δανδουλάκι. Πραγματικά από τα πολύ εντυπωσιακά θέατρα. Έχω πάει αρκετά. Το έχει κάνει πολύ ωραίο. Έχει δώσει την ψυχή της η Κάτια Δανδουλάκη στο θέατρο και μάλιστα κατά καιρούς έχει δηλώσει ότι είχε χρεωθεί, δεν είχε ούτε σπίτι, γιατί ό,τι λεφτά έβγαζε τα έριχνε στο θέατρο και το θέατρο, παιδιά, όπως ξέρετε, δεν δίνει λεφτά. Να. Δηλαδή, τη μία χρονιά μπορεί να έχεις κάποιο... Μα η Κάτια δεν, το έχει δηλώσει, δεν έχει βγάλει λεφτά από αυτές τις τεράστιες εμπορικές επιτυχίες. Δεν παίρνει στο θέατρο. Και πάλι θέλω να την ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τον χρόνο που μας αφιέρωσε, γιατί ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά της. Και βέβαια να επαναλάβουμε ότι η παράσταση είναι το να ζει κανείς ή να μην ζει. Ανεβαίνει στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Και πραγματικά από ό,τι έχω ακούσει είναι μια από τις καλύτερες παραστάσεις. Και επιφυλάσσομαι ότι θα πάω και εγώ να την δω την παράσταση και να δω την κυρία Δανδουλάκη από κοντά. Πάμε να δούμε όμως τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη τώρα, να το ευχηθούμε έτσι να έχει ένα καλό απόγευμα, τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Τσούκαλη? Γεια σας, καλό απόγευμα. Είστε καλά? Μια χαρά, εσείς? Προσπαθούμε. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Και εγώ επίσης. Για να μας πείτε όμως μία όχι και τόσο ευχάριστη ιστορία. Μία ιστορία που έχετε έτσι φροντίσει κι εσείς ο ίδιος προσωπικά και αφορά σε έναν παρουσιαστή πολύ γνωστό, ο οποίος ωστόσο φαίνεται ότι μετά το χωρισμό του με την πρώην γυναίκα του, πλέον μετά είναι πρώην, μετά το χωρισμό, δεν είχε και πολύ καλές σχέσεις και ο ίδιος δεν είχε πολύ καλή πρόθεση και διάθεση απέναντί της, με αποτέλεσμα να θέλει να τη βλάψει, επειδή εκείνη αμέσως μετά το χωρισμό, ή δεν ξέρω και ίσως πριν, θα μας πείτε εσείς, συνδέθηκε συναισθηματικά με έναν επιχειρηματία, με τον οποίο όμως μετά παντρεύτηκε κιόλας. Αυτές είναι καταστάσεις που συμβαίνουν, γιατί είμαστε ένας λαός μεζογειακός, με μεσογειακό εκρηκτικό ταπεραμέντο και σίγουρα. Θεωρούμε ότι ο σύντροφος ή η σύντροφος είναι κτήμα μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Κάποια στιγμή, βέβαια, όταν έγινα κοινωνός αυτής της υπόθεσης... Γίνατε κοινωνός επειδή σας προσέγγισε ο ίδιος ο παρουσιαστής, ζητώντας βοήθεια σε κάποια προσωπική του υπόθεση, είναι τόσο γνωστός, δηλαδή. Ήθελε κάποιες διευκρινήσεις σε κάποια πράγματα και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να ασχοληθώ μαζί του. Αλλά σκέφτηκα το βράδυ που πήγα στο σπίτι μου ότι η σιωπή καμιά φορά είναι η συνενοχή. Αν λοιπόν εγώ δεν προσπαθούσα μαζί με τον δικηγόρο του να τον αποτρέψουμε από αυτή τη σκέψη, δεν θα αισθανόμουν και καλά, δηλαδή συνειδησιακά, διότι θα μπορούσε να απευθυνθεί κάπου αλλού και να υλοποιήσει αυτό το οποίο είχε σκεφτεί. Είχε θυχτεί τόσο πολύ ο εγωισμός του που δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο παρά το πώς θα κάνει κάποιο κακό στη περίοδο στη γυναίκα εκείνη, αυτή, η οποία... Εσείς, όταν ήρθε και σας προσέγγισε για να μάθει αυτά τις λεπτομέρειες που μας λέτε, δεν τον συμβουλέψατε ότι ενδεχομένως αυτό να μην είναι μια σωστή κίνηση, ειδικά από τη στιγμή που είναι και ένας άνθρωπος επώνυμος, στην περίοδο εκείνη ήταν σε έκθεση? Τον συμβούλεψα με τον καλύτερο τρόπο, αλλά ξέρετε κάτι, κάποιοι άνθρωποι όταν κλειδώσουν στο μυαλό τους μέσα κάποια πράγματα, είναι δύσκολο και μην ξεχνάτε ότι δεν είμαι και ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος για να μπορέσω να περάσω τα μηνύματα με τον κατάλληλο τρόπο. Βέβαια, από την εμπειρία τόσο χρόνων μπορώ να διαχειριστώ τέτοιες καταστάσεις. Ενημέρωσα έναν κοινό μας φίλο δικηγόρο και προσπαθήσαμε αρκετό καιρό, θα λέγαμε, να μπορέσουμε να του βγάλουμε από το μυαλό αυτή την ιδέα που είχε, γιατί σίγουρα δεν ήταν κάτι σωστό και για εκείνον και για το ότι η γυναίκα η οποία αποφάσισε να φύγει για τους δικούς της λόγους είναι κάτι που μόνο το ζευγάρι μπορεί να γνωρίζει, αλλά και για ένα παιδί το οποίο έχουν και το οποίο θα είχε ζήσει μια άσχημη εμπειρία. Περισσότερο δυστυχώς όμως... Πείτε, ναι. Όταν...
Όχι, πέστε μας. Δυστυχώς όμως σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει κανείς να διαχειρίζεται με πολύ λεπτότητα κάποια τέτοια θέματα, αν θέλετε και πιεστικά, γιατί ζούσε και ανέπνεε με το πώς θα δημιουργήσει κάποια δυσάρεστη κατάσταση στην πρώην σύζυγό του, διότι ήδη είχε και τελειώσει, είχε βγει και το διαζύγιο και εκείνος άρχιζε να χτίζει μέσα του μία εικόνα για το πώς θα κάνει κάτι άσχημο στην πρώην σύζυγό του. Γιατί όμως εκείνος είχε πληροφορίες ότι ενδεχομένως αυτή η σχέση που είχε συνάψει η πρώην του με τον επιχειρηματία είχε ξεκινήσει προ διαζυγίου, οπότε ήταν ο εγωισμός που τον γύριξε ή ήταν όχι, απλά η πίκρα. Όχι, θα πρέπει να πούμε και είμαι κάθετο σε αυτό, γιατί και ο ίδιος το γνώριζε ότι η σχέση αυτή ξεκίνησε μετά το διαζύγιο. Ήταν μια σχέση που ξεκίνησε πολλούς μήνες μετά το διαζύγιο. Άρα δεν είχε δικαίωμα κανένα πάνω στην πρώην γυναίκα του. Φυσικά. Mm. Όχι, θεωρούσε όμως ότι ενδεχομένως να υπήρχε κάποιο φλερτ, διότι ήταν άτομο και ο δεύτερος σύζυγος από το οικείο περιβάλλον, όμως δεν υπήρχε σχέση, αυτό είναι αποδεδειγμένο και το γνώριζε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσούκα. Εκείνος όμως μέσα στο μυαλό του έπλαθε διάφορα πράγματα, δεν μπορούσε να αποδεχτεί και δεν είναι. Είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε ζήσει κατά καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι φτάσανε μέχρι και το έγκλημα όταν φτάσανε στο σημείο του χωρισμού. Άρα αισθανόταν απατημένος ο συγκεκριμένος ο κύριος. Όχι, όχι, αισθανόταν στο μυαλό του ακριβώς. Αισθανόταν προδομένος. Μήπως ήταν και ερωτευμένος, γιατί όλο αυτό δείχνει ότι είχε εκδικητικά. Ξέρετε, είναι μια ερώτηση πολύ σωστή που μου κάνετε, αλλά από την εμπειρία τόσων χρόνων δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι ερωτευμένος ένας άνθρωπος και να θέλει να κάνει κακό να θέλει να βλάψει. Δεν μπορώ να δεχτώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως χρήζουν και ψυχιατρικής έρευνας αυτές οι καταστάσεις. Μόνο σαν έρωτα δεν μπορούσα να το δεχτώ. Έχω μια πορεία, γιατί ήρθατε σε επαφή με αυτόν τον πασίγνωστο παρουσιαστή. Είδατε λοιπόν ότι ο γάμος του είχε τελειώσει. Αυτός κατά τη διάρκεια του γάμου του ήταν υπόδειγμα, ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος. Όχι. Όχι βέβαια, όπως και ο ίδιος σε στιγμές ηρεμίας ομολογούσε, ήταν καταπιεστικός. Mm. Δηλαδή μπορούσε η σύζυγός του να βγει να πάει για να ψωνίσει σε ένα σούπερ μάρκετ και μπορούσε να την πάρει 10 τηλέφωνα, μπορούσε να την ρωτάει λεπτομέρειες. Ξέρετε, είναι καταστάσεις που γίνονται λίγο αρρωστημένες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χειροδικούσε, θα πρέπει να πούμε. Ψυχολογικά ήταν άρρωστος. Κύριε Τσούκαλη, όμως μιλάμε για ένα παρουσιαστή διάσημο, πρώτης γραμμής και μήπως όλο αυτό, αν έβγαινε έξω, έκανε κακό στην εικόνα του, αλλά και στη δουλειά του. Μήπως έπαιζε και αυτό ο ρόλο ότι η πρώην γυναίκα του πλέον συνεχίζει την ζωή της. Δηλαδή θα ήταν καλύτερο να γίνει. Νομίζω. Για το οικογενειακό προφίλ, σας το ρωτάω. Ναι, ναι, θα σας απαντήσω. Η αίσθηση δική μου είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος στη δουλειά του έχει ένα ειδικό βάρος, δεν μπορεί να τον επηρεάσουν ένας χωρισμός. Έχουν χωρίσει πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, και δεν νομίζω ότι τους έχει επηρεάσει στην επαγγελματική τους καριέρα. Ναι, αλλά μήπως θεωρούσε ο παρουσιαστής, γιατί μιλάμε για μια προσωπικότητα περίεργος άρρωστος, μήπως θεωρούσε ότι χαλούσε η εικόνα του, το οικογενειακό του προφίλ, με εκείνος, όλο αυτό να έβγαινε στη δημοσιότητα. Εκείνος ενδεχομένως να το διαχειρίζεται έτσι μες στο μυαλό του, αλλά αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πούμε ότι πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Mm-hmm. Όταν έχουμε συγγενείς ή φίλους οι οποίοι προσπαθούν να καταλαγιάσουν αυτές τις καταστάσεις, μας κάνουν καλό. Όταν όμως υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν αυτά τα θέματα να τα διωγγώσουν, να τα παρουσιάσουν ότι είναι ζημιογόνα για την μετέπειτα πορεία των παιδιών της προσωπικής μας καριέρας, τότε νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι βλάπτουν και κάνουν πολύ κακό στους ανθρώπους που νιώθουν δίπλα τους σαν φίλους ή σαν συγγενείς. Με τη γυναίκα του ήρθατε σε επαφή? Όχι, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ. Ξέρω όμως ότι πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο άτομο και ενδεχομένως αν η συμπεριφορά του δεν ήταν αυτή που ήταν τόσα χρόνια, να μην είχαν φτάσει και στο χωρισμό. Όπως αξιόλογος είναι και φαίνεται, τουλάχιστον στην τηλεόραση, ο παρουσιαστής, ο οποίος είναι πολύ και αξιόλογος και όλοι τον σέβονται στον χώρο αυτό και τον θαυμάζουν. Ναι, δηλαδή δεν πάει καν το μυαλό σου. Έχω την απορία αν τελικά όλα αυτά τα προσωπικά του προβλήματα και η αιμονή του γενικότερα έχουν αντίκτυπο στην δουλειά τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει το θέμα της δουλειάς του. Στο θέμα της δουλειάς του παραμένει ένας πολύ αξιόλογος. Δεν έχει μαθευτεί πάντως στο πολύ έτσι κοντινό περιβάλλον του αυτό το σκηνικό, το περιστατικό. Το πολύ κοντινό περιβάλλον δυστυχώς το έχει αντιληφθεί, διότι
κάποιες στιγμές την ώρα του ποτού του ξεφεύγουν πράγματα. Να. Εννοείται ότι πίνει τακτικά. Νομίζω ότι έχει εθιστεί λιγάκι στο ποτό. Άρα μετά το χωρισμό του. Ίσως είναι και αυτός ένας παράγοντας, ο οποίος δημιουργεί αιμονές. Αυτά είναι δυσάρεστα πράγματα, δυστυχώς. Δεν θα το συνεχίσουμε όμως άλλο το σημείο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσούκαλη. Και να σας ευχηθούμε καλό σας απόγευμα. Να υπενθυμίσω λιγάκι το iPhone 5, το δώρο που έχουμε σήμερα για εσάς, το φοβερό αυτό μοναδικό τηλέφωνο της γνωστής οικογένειας iPhone, το πιο νέο μέλος, το new entry, το 5. Λεπτό, ψηλό, ελαφρύ, όμορφο, designato, με πολύ πιο εξελιγμένες τις εφαρμογές όλες, με φοβερή οθόνη, πολύ καλύτερη ανάλυση χρωμάτων και βέβαια όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνανε το iPhone το πλέον αγαπητό τηλέφωνο σε όλους και, και εσάς και εμάς. Με κενό όνομα τεπώνυμο στο 54-888-9011-405-404 για το τηλέφωνο που είναι εδώ και σας περιμένει και θα το πάρετε του κουτιού αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νονά στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Νανά Παλετσάκη στην παρέα μας και ξεκινήσαμε βλέποντας Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που πλέον είναι και αυτή να προσπαθεί το κομμάτι του «Μες στην καλή χαρά». Υπήρξε ένα μαναφουκάκι στο «Μες στην καλή χαρά» με απομάκρυνση σκηνοθέτη και άρχισε την τάκτη. Διάφορα είχαν υποθεί και διάφορα είχαν ακουστεί. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, αλλά υπάρχουν όμως δημοσιεύματα και θα μας βοηθήσει τώρα ο Σπύρος να μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εγώ να ρωτάω πάντα. Εσύ να ρωτάς ό,τι θες εδώ ο Σπύρος, θα τα βγάλει όλα από ό,τι θα δεις τη φορά. Υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα και τις τελευταίες ώρες μάλλον στο διαδίκτυο που δίνει μια διάσταση του πώς έχει γίνει όλο το σκηνικό με την απομάκρυνση της σκηνοθέτη και άρχισε την τάκτη. Είναι, αυτό είναι πολύ ίντριγκα. Δηλαδή, Σπύρο, είναι ίντριγκα. Έβαλε δάκτυλο η Κωνσταντίνα το καλό μορφωμένο κορίτσι για την απομάκρυνση του σκηνοθέτη. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα που υπάρχει σε ένα πολύ γνωστό site που έχει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έτσι έχουν τα πράγματα. Και ότι ευθύνεται ουσιαστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τι? Για την απομάκρυνση του σκηνοθέτη και τη αρχισυντάκτρια τη εκπομπή του «Μες στην καλή χαρά». Έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, να το δούμε το ρεπορτάζ. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Περίμενε, κάτσε, άκουσε το ρεπορτάζ να έχει μια έτσι σφαιρική εικόνα του τι και πώς. Μα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν ξέρω, θα μάθουμε τώρα. Την αρχισυντάκτρια και τον σκηνοθέτη. Θα λυθούν οι απορίες στο βίντεο. Μια άλλη διάσταση στην απομάκρυνση των συνεργατών της εκπομπής «Μες στην καλή χαρά» δίνει γνωστό site αποδίδοντας ευθύνες για την απομάκρυνση του σκηνοθέτη και της αρχισυντάκτριας στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Σύμφωνα με το ενημέρωση 24, η νεαρή παρουσιάστρια είχε προηγούμενα με τον σκηνοθέτη, ο οποίος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είχε μιλήσει άσχημα για την Κωνσταντίνα. Παρακαλείται στο σημείο αυτό η δίδα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον μπλε ρουά φόρεμά της να προσέλθει. Εγώ έβαλα όμως και τη Θεσσαλονίκη. Στο πλατό του ρεπορτάζ του Ποδαριού. Και παπούτσι. Και παπούτσι μπλε ρουά. Ο τίτλος του θέματος ενδεικτικός. Το περιστατικό που συνέβη στον αέρα της εκπομπής της Γερμανού και οδήγησε στην έξοδο σκηνοθέτη και αρχισυντάκτρια δίνει μια πρώτη γεύση για την κόντρα που, όπως φαίνεται, δεν εμπόδισε την Ναταλία Γερμανού να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τους συνεργάτες της το Σαββατοκύριακο, αποχαιρετώντας τους σε κλίμα συγκίνησης. Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι επειδή σημαίνει η τελευταία μέρα της αρχισυντάκτριάς μας Μέρης Κούσουλα, με την οποία ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή μαζί από το 2008, θέλω να σου πούμε ότι όλοι εμείς εδώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5 αυτά χρόνια που μας χάρισες, που απογείωσες την εκπομπή αυτή και ευχόμαστε έτσι ακριβώς να απογειώσεις και το «Δέστε τους». Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη μας την αγάπη. Από αύριο ο Νίκος Στυλκερίδης στο τιμόνι του «Μες στην καλή χαρά». Θα τον καλωσορίσουμε και αυτόν με την ίδια ακριβώς αγάπη και πιστεύουμε ότι και εκείνος θα μας δώσει την ψυχή του και την αγάπη του και τον καλωσορίσουμε και αυτόν με πάρα πολύ αγάπη. Μέρη μας, σε ευχαριστούμε και από όλους μας. Το τραγούδι που θα κλείσουμε αφιερωμένο. Δείτε τώρα τι άλλο λέει το δημοσίευμα
για τα γαλλικά που άκουσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πριν περίπου τρεις εβδομάδες εκτελήχθηκε στον αέρα της εκπομπής ένα άνευ προηγουμένου σκηνικό που έμελε να δρομολογήσει τις μετέπειτα εξελίξεις. Είναι η ώρα να σηκωθεί η Σπυροπούλου για να παρουσιάσει θέμα και ο σκηνοθέτης αρχίζει και μιλάει για αυτήν με άσεμνους χαρακτηρισμούς. Ο Σάντον Νταλικέρι μας το μετέφεραν για την ακρίβεια. Μην γνωρίζοντας ότι ο floor manager της έχει το μικρόφωνο ανοιχτό, με αποτέλεσμα να ακούει ξάστερα και καθαρά τα γαλλικά που εκτοξεύει για το πρόσωπό της ο συνεργάτης της. Κωνσταντίνα, δεν έχεις γεννηθεί. Δεν πρέπει να το έχεις ακούσει ποτέ. Μόνο από εδώ και πέρα έχουμε γεννηθεί. Τριών. Κοίτα να μην αρέσουν πολύ τα παλιά τραγούδια, αλλά ομολογώ το σχεδιασμό. Αυτό παρά είναι, λέει. Μα πρέπει να ήσουν τριών χρονών, σου λέω. Δεν έχει σημασία, γιατί πώς ξέρω. Σου θυμίζει κάτι το Lost in the Night. Ναι, και βέβαια. Του ιδίου είναι. Αυτό είναι Κώστας Χεντρομένος. Πριν από τρεις εβδομάδες έγινε το σκηνικό, πριν από δύο Παρασκευές ήρθαν τα πάνω κάτω στο κανάλι της Κάντζας με τους δύο συνεργάτες που είχαν και εξακολουθούν να έχουν πολύ καλή σχέση με την Ναταλία Γερμανού να απομακρύνονται στο πλαίσιο των εσωτερικών μετακινήσεων και ανακατατάξεων που κάνει το κανάλι. Βρε, τελευταία σου μέρα είναι, βρε, γιατί μας γρινιάζεις, βρε, κουσούλα, βρε, 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 βρε. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Θα πρέπει να είσαι μέσα στα γλυκόλογα σήμερα, βρε. Που σου έχουμε φυλάξει τέτοιο. Πώς δεν τις έχουμε κανονίσει. Σου έχουμε κανονίσει πάρτι έκπληξη. Not. Η συνέχεια στο όσα γράφει ο συντάκτης σχετικά με το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο παρασκήνιο της εκπομπής είναι αποκαλυπτική. Η νεαρά παρουσιάστρια επιδεικνύει μια εκπληκτική αυτοσυγκράτηση. Δεν χάνει την ψυχραιμία της και συνεχίζει τη δουλειά της. Με το που πέφτει το διαφημιστικό διάλειμμα, με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ρωτάει την αρχισυντάκτριά της ποιος ήταν αυτός που την έβριζε. Απάντηση δεν πήρε, αφού κανένας από τους δύο, ούτε ο σκηνοθέτης αλλά ούτε και η αρχισυντάκτρια, δεν έδειξαν ίχνος ντομπροσύνης να κατονομάσουν τα γεγονότα. Μετά από λίγες ημέρες, αμφότεροι είδαν την πόρτα της εξόδου από την εκπομπή με συνοπτικές διαδικασίες. Με αυτά τα παλιόπαιδα. Κανείς δεν γνωρίζει τις αντιδράσεις των όσων εμπλέκονται σε όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως στην εκπομπή, τα υπονοούμενα πέφτουν σαν σφαίρες. Όπως αυτό για τις ξανθές παρουσιάστριες που είπε η Ναταλία. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Μέρη σαν παρουσιάστρια. Εγώ το έχω πει αυτό. Εγώ τη θεωρώ από τις καλύτερες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση. Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μελαχρινή. Έχουμε πήξει στις ξανθές. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Λέει μια ξανθιά. Και look who's talking, έτσι. Όχι, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ τσαχπίνα, πολύ έξυπνη και πολύ καλή. Και μπορεί το κλίμα να δείχνει φαινομενικά καλό μεταξύ των συνεργατών της ψυχαγωγικής εκπομπής, αλλά πολλά είναι τα σημεία στα οποία βλέπει κανείς παγωμάρα και αμηχανία στις αντιδράσεις τους, ειδικά όταν στο επίκεντρο είναι η Κωνσταντίνα. Τα ριζόρτ. Ναι, είναι πριν το καλοκαίρι. Λέγονται ριζόρτ. Τι δυσαρεσκητής. Και φεύγω. Θα τα πούμε. Τσάω. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου. Thank you. Έλα, κορίτσι. Έλα, κορίτσι. Άσε κάτι, ρε παιδάκι. Δεν το πήρα. Κάθε φορά που έρχεται, θα έχεις πάρει όλα τα άνθρωπα. Κάτσε γρήγορα, γιατί μας περιμένει. Λοιπόν, ίντρικα. Βέβαια υπάρχει μια μικρή ανακρίβεια, ένα μικρό λάθος στο δημοσίευμα που λίγο έτσι ξέρεις. Ναι, αλλά δεν έχουν μεταφερθεί πληροφορίες καλά. Δεν μπορεί η παρουσιάστρια να ακούει από το μικρόφωνο. Είχε ο floor manager αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο της παρουσιάστριας. Σαν εμένα τώρα ο Κωστάκης μου αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο. Το ακουστικό είχε. Απλά θα ακούνε από πάνω, τι λέω εγώ. Ή το ακουστικό είχε αφήσει ανοιχτό ο floor manager, ή ο σκηνοθέτης δεν είχε κλείσει το δικό του το μικρόφωνο. Γιατί ο floor manager δεν μπορεί να κάνει το ακουστικό της παρουσιάστριας. Να πάμε στο ξεκαθάρισμα του ρεπορτάζ. Μόνο από γιατί πάνω το κοντρόλ ανοίγει, κλείνει το ακουστικό. Και εγώ πρέπει να τα βάλω σε μία σειρά τα θέματα. Όχι, αλλά να ξέρεις. Να βγαίνει η πληροφορία σωστά. Με πραγματικές. Τι ο σιγούρος θέλει να σταματήσει, δεν μου μιλάω. Όχι, δεν θέλω. Σε ακούω πολύ, πολύ προσοχή. Λοιπόν, εδώ θέλω και την παλιά μου φίλη. Έχουμε δουλέψει ως παρουσιάστρες, έτσι. Φυσικά. Εγώ έχω λοιπόν αρχισυντάκτη, το Σταμάτη Μαλέλη. Έχω και τον Γιώργο Ψήλια. Ο οποίος μιλούσε πάρα πολύ τρυφερά στο ακουστικό μου. Ο Μαλέλης μιλούσε τρυφερά, αλλά κάποια στιγμή μιλούσε ανεξέλεγκτα. Ρε παιδί μου, συμβαίνει. Τι συμβαίνει, μπαίνει, συμβαίνει. Συμβαίνει να βρίσκει κάποιος. Συγγνώμη, και εγώ είχα σκηνοθέτει ο οποίος έριχνε καντήλια. Δεν είχα σκηνοθέτει, λέω αρχισυντάκτης και διευθυντής μου. Είχα και τη Ζήνα Κουτσελίνη στο αυτή μου. Επίσης είχα και σκηνοθέτη, θέλω να σας πω, πίσω όταν έκανε εκπομπή πρωινό καφέ, έφερνε τηλέφωνο την Ελένη Μενεγά και τη έλεγε ότι ήταν
κούκλα. Ναι, εγώ να σου πω. Η Ελένη Μενεγάκη ήταν κούκλα, όχι εγώ. Ήσουν αυτό το κόμμα. Ναι, έκανε εκπομπή μία εβδομάδα. Πρωινό καφέ δεν πρέπει να έχω κάνει παραπάνω. Ναι. Που δεν καταλαβαίνω που πάνε τέσσερα μέσα στο πλατό. Ψάχνομαι κι εγώ. Και εγώ δούλευα πάντα με ανοιχτό το ακουστικό για, όλη ναι, τη διάρκεια τη εκπομπή. Και στις ειδήσεις. Ναι, γιατί και στην εκπομπή. Εδώ άρχισα να το κλείνω. Ναι, ναι. Και ξαφνικά ακούω το σκηνοθέτη μου, ο οποίος πλέκει το εγκόμιο σε μία κυρία. Και πόσο όμορφη είσαι και πώς. Και λέω, μήπως θα πάρω το πάνω, μήπως θα λύσει. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι τα έλεγε στην Ελένη Μενεγάκη. Είχε πάρει στην αντίθετη εκπομπή. Αντέδρασε. Στον Αλφα. Δεν αντέδρασε. Όχι όπως φέρετε στο δημοσίευμα να αντέδρασε. Εγώ μπορώ να κάνω μία ερώτηση στην Ανά. Μισό λεπτά, παιδιά μου, να το ολοκληρώσουμε τον Μαλέλη σαν αρχισυντάκτη τον Ψήλια. Και επίσης είχα σκηνοθέτη και τον Νίκο Μαστοράκη. Και τη Ζήνα Κουτσελίνη και μία κουβέντα παραπάνω, τι λες αγόρι μου. Να χτύπαγα το χέρι λοιπόν στο τραπέζι και να έλεγα παρακαλώ, αμπαλέλη, με διώξτε τον και τον Πυρσίμ και τον Κωνσταντίνο. Άρα πώς έλεγα την Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι στη θέση του αρχισυντάκτη. Στη θέση του αρχισυντάκτη όμως και στη θέση του σκηνοθέτη δεν ήταν ούτε ο κύριος Πυρσίμ, ούτε ο Πυρσίμ, ούτε ο κύριος Μαλέλης. Μέρη Κούσουλα ήταν. Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, ναι, όντως, ένα Μαλέλη δεν τον απολύεις. Αλλά έναν άλλο σκηνοθέτη. Εάν ισχύουν πραγματικά. Επειδή με συγχωρείτε. Παιδιά, ένα λεπτό. Να καλεσμένο μα να μιλήσει. Με καλεσμένο, λοιπόν, συγγνώμη. Τι να κάνουμε, όταν ήμασταν παιδιά, πέστα. Εγώ και ο Μαλέλης, εκείνος ήταν αρχισυντάκτης και εγώ ήμουν παρουσιάστρια. Μην κοιτάς που κάποια στιγμή μεγαλώνουμε. Και η Μέρη Κούσουλα είναι αρχισυντάκτρια και έχει ένα μικρό κορίτσι στην εκπομπή, την Αταλία. Αλλά όποιος χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και λέει «Διώχτε το Μαλέλη μαζί και το Μυρσί μαζί και το Αστεράκι», έχει μεγάλο ρόλο. Μπορεί η Σπυροπούλου να διώξει αυτό, να θέλω να το ρωτήσω τόση ώρα. Μπορεί η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Απήντησε. Μόλις τώρα απήντησε. Για να κοιτάξω. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν το κατάλαβα ότι μου το απάντησε. Τι να κάνω. Ωραία, ρώτα λοιπόν. Αυτή τη διαφορά σου με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η Σπυροπούλου είναι μορφωμένη. Και εσύ σε ξύλο πελέκι του, ούτε δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν το κατάλαβα. Δυστυχώ, τι να κάνω. Άρα, να εξηγήσει άλλη φορά. Άρα, Μαρία, να μην χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι. Πάντως, στην πορεία της, γενικότερα η Κωνσταντίνα. Εγώ τη νιώθω πάντως την Κωνσταντίνα. Αχ, να ακούσαμε και αυτό. Σε ποιο επίπεδο νιώθεις. Στο επίπεδο του να νιώθει λιγάκι, όχι και τόσο επιθυμητή. Γιατί δεν κρατάμε και μια επιφύλαξη. Μισό λεπτό, πάλι το συνήγορο του διαβόλου. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν κρατάμε μια επιφύλαξη, ότι μπορεί να μην είναι και έτσι. Έχει δίκιο, γιατί ξέρεις κάτι. Υπάρχει το άλλο που λέει στο ρεπορτάζ. Τους στέλνουν και την Μέρη την Κούσουλα και τον Περικλή Ασπρούλια για άλλους λόγους στο κανάλι που θα κάνουν και άλλα πράγματα, γιατί είναι πολύ καλά. Με τον Παρντόν. Ναι. Ο Περικλής Ασπρούλιας είναι πολύ καλός σκηνοθέτης, από τους καλύτερους σκηνοθέτες. Και η Μέρη Κούσουλα επίσης, όπως και ο Νίκος ο Τηλικερίδης είναι πολύ έμπειρος που πάει και παίρνει τη θέση. Σύμφωνο. Και για να πάει πηγαίνει ο Νίκος ο Τηλικερίδης, σημαίνει θέλουν να την προσέξουν την κοπέλα και την εκπομπή. Άιντε τώρα! Που δεν μπορώ να μιλήσω, είναι και μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τους παρουσιαστές της Eurovision. Να πέρασουμε σε άλλο παρουσιαστή. Υπήρξαν οι πληροφορίες και οι φήμες ότι ο Γιώργος Καμπουτζίδης θα πάρει τα ενία της παρουσίασης της φετινής βραδιάς Eurovision. Ναι, τώρα θα σου λυθεί. Του σκηνοθέτε και τα πάντα. Χτυπά το χέρι μου. Ναι, πολύ. Συγγνώμη, εσύ με σπρώχνει. Μου κάνει καραβάκια και μου γράφει τη ζημιωματάκια. Κάτι παίζει μέσα στι δύο. Θα σα αφήνω να συνεχίσετε. Σπύρο, να μας πει τι γίνεται με Γιώργο Καμπουτζίδη, γιατί μίλησες μαζί του. Ναι. Αναζητώντας να δεις τι θα δεις. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια πολύ έντονη φημολογία ότι ο Γιώργος Καμπουτζίδης θα είναι ο παρουσιαστής του ελληνικού τελικού της Eurovision. Εμείς επικοινωνήσαμε με το περιβάλλον του Γιώργου του Καμπουτζίδη, που είναι πολύ αγαπητός. Και είναι αλήθεια ότι επιβεβαίωνονται οι φήμες που ήθελαν τον Γιώργο να είναι στο τιμόνι της παρουσίασης της συγκεκριμένης εκπομπής του εθνικού τελικού. Και πραγματικά όχι μόνο έχει δεχτεί και έχει πει ναι, αλλά έχει μπει κιόλας και σε διαδικασία στις πρόβες. Και να εμπνευστεί και το πώς θα στηθεί αυτή τη βραδιά. Βέβαια το έχει πάρει το κολλάκι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει την βραδιά της Eurovision. Αλλά είναι ένα στοίχημα όμως καινούργιο για τον Γιώργο Καμπουτζίδη αυτό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να επαναλάβει αυτό που έκανε την προηγούμενη φορά και πρέπει να τα βάλει ο ίδιος πάλι με τον εαυτό του ουσιαστικά. Ένα στοίχημα πάντως, το οποίο κλείθηκαν να έτσι, βάλουν με τον εαυτό του αρκετοί παρουσιαστές και άνθρωποι της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Πάμε να θυμηθούμε ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι πέρασαν από την παρουσίαση της βραδιάς της Eurovision. You are the one, you're my number one.
σημερινοί παρουσιαστές και παρουσιάστρες της Eurovision στη χώρα μας που έβαλαν μέσα στα χρόνια την δική τους σφραγίδα στον διαγωνισμό. Η Μακό Γεωργιάδου το 1970 έγινε η πρώτη εκφωνήτρια της μετάδοσης του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision για την Ελλάδα. Το πρώτο-τελευταίο τραγούδι μας έχει τίτλο «Ιουλιέτα». Συνθέτης και ενορχιστρωτής ο Δημήτρης Λέκας. Η Γεωργιάδου καθιερώθηκε με τη γνώριμη φωνή της στη μετάδοση του διαγωνισμού για λογαριασμό της ΕΡΤ για τα επόμενα 16 χρόνια, έως το 1986, παρουσιάζοντας τα βίντεο κλιπ των εθνικών συμμετοχών πριν το διαγωνισμό μέχρι και την ηχητική μετάδοση την βραδιά του διαγωνισμού. Το τραγούδι ερμηνεύει η Άριελ. Στα πλάνα που βλέπετε, η Μακό Γεωργιάδου παρουσιάζει την Δάφνη Μπόκοτα ως διαγωνιζόμενη στον ελληνικό τελικό, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1987, έμελε να είναι η αντικαταστάτριά της. Το τραγούδι ερμηνεύει η Δάφνη Μπόκοτα. Αναμφισβήτητα, η γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την Eurovision στην Ελλάδα είναι η Δάφνη Μπόκοτα. Η παρουσιάστρια που για 17 ολόκληρα χρόνια μας έβαζε στον ρυθμό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού. 7 βαθμοί στην Ουκρανία από την Ελλάδα. Μπράβο. 112 Σερβία, 111 Ουκρανία, 110 Ελλάδα. Άριστη γνώση στο αντικειμένο της, αν και σταμάτησε τη μετάδοση της Eurovision το 2004, το όνομά της ακόμα συζητιέται όταν πλησιάζουν οι μέρες για το διαγωνισμό. Θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις τώρα που είσαι μεν η νικήτρια, τέλειωσε δηλαδή ο διαγωνισμός, αλλά ουσιαστικά τώρα ξεκινάει ο μαραθώνιος που τελειώνει στη Ρώμη. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και νιώθω μια φοβερή ευθύνη βέβαια, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου σε ένα διεθνή διαγωνισμό και τόσο σημαντικό. Η τελευταία της χρονιά μάλιστα σημαδεύτηκε με την κατάκτηση της τρίτης θέσης από τον Σάκη Ρουβά και το Shake It, το οποίο ήταν και η μεγαλύτερη μας επιτυχία μέχρι τότε στο διαγωνισμό. Ελλάδα! Είναι Ελλάδα! Αμέσως μετά την απομάκρυνση της Δάφνης Μπόκοτα από την παρουσίαση του διαγωνισμού, τα ηνία ανέλαβε για ένα μόνο χρόνο η άγνωστη στο ελληνικό κοινό παρουσιάστρια Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Να αποφασίσουμε όχι ποια θα είναι η πρώτη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά για το ποιο θα είναι το ένα και μοναδικό τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι πάντως πως έφερε γούρι στην ελληνική συμμετοχή, καθώς εκείνη τη χρονιά η Έλενα Παπαρίζου κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία μας την πρώτη θέση του διαγωνισμού με το number one. How does this feel, Έλενα Παπαρίζου? I'm so happy. Thank for all the countries that voted for Greece. Ακολουθούν ο Γιώργος Καπουτζίτης και η Ζέτα Μακρυπούλια, που για πολλούς ήταν ίσως η καλύτερη παρουσίαση που είχαμε ποτέ για την Eurovision, με πολύ χιούμορ και έξυπνες μεταμφιέσεις. Είμαστε στο 2002. Εντάξει, είμαστε στο 2002 μετά από έναν επεισοδιακό τελικό. Οι δυο τους έδωσαν κυριολεκτικά ρέστα στον ελληνικό τελικό, αναβιώνοντας παλιότερες συμμετοχές της χώρας μας, ενώ τα κείμενα του Καπουτζίδη έμειναν στην ιστορία για το χιούμορ και τη φρεσκάδα τους. Αυτό το φόρεμα το ξέρω με παθαίνει και στο ζυγό σου με κρατά φυλακισμένη. Μου πήρε στο μυαλό μου. Το 2007 το πετυχημένο δίδυμο του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Μαρίας Βακοδήμου πήρε τα ηνία της παρουσίασης του διαγωνισμού. Ο ελληνικός τελικός χαρακτηρίστηκε από το χιούμορ των παρουσιαστών και τις περίεργες μεταμφιέσεις τους, ενώ εκπρόσωπός μας εκείνη τη χρονιά ήταν ο Σαρμπέλ με το «Γεια σου Μαρία». Ήρθε η ώρα νομίζω. Τι? Να μάθουμε το αποτέλεσμα. Κιόλας, μη μου πεις. 2008 και 2009 την παρουσίαση ανέλαβαν οι αδερφές Μαγκύρα, που έδωσαν στους ελληνικούς τελικούς λάμψη και αρκετή δόση γκλάμουρ, με τις ιδιαίτερες εμφανίσεις που παρέπεμπαν σε γαλλικό καμπαρέ. Καθίστε να παυτικά, κι οι Μαγκύρες είναι εδώ απόψε για μεγαλία, με κεφί. Εκπρόσωποι μας η Καλομήρα και την επόμενη χρονιά ο Σάκης Ρουβάς, στη δεύτερη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Shake, 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 shake me.
επόμενη χρονιά Τζένι Μπαλατσινού και Ρίκα Βαγιάννη αναλαμβάνουν από κοινού την παρουσίαση της Eurovision. Σε ζωντανή μετάδοση απόψε από την ΕΡΤ. Ενώ τα κείμενα της βραδιάς είχε αναλάβει η Ρίκα Βαγιάννη. Θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας έχει λήξει. Εκείνη τη χρονιά το εισιτήριο για τον 55ο διαγωνισμό της Eurovision που έγινε στο Όσλο κατάφερε να κερδίσει ο Γιώργος Αλκαίος και οι Friends με το τραγούδι «Όπα». Εδώ στην Ελλάδα συχνά διαπιστώνουμε πως δεν δίνονται ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Φέτος λοιπόν η ΕΡΤ θέλησε να προσφέρει ένα βήμα σε καλλιτέχνες που βρίσκονται στην πιο δημιουργική και ελπιδοφόρα περίοδο της ζωής. Ακολουθεί η παρουσίαση της Λένας Αρώνη σε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε. Πιο στατικό και για πολλούς θαυμαστές της Eurovision αρκετά αδιάφορο. Θες να μετράς ανάποδα? Να μετράω ανάποδα. Ναι, ξέρω. Ωραία, μέτρα από τώρα. Ένα. Παιδάκι μου, αντίστροφα εννοώ. Όχι ανάποδα. Αντίστροφα. Λάκα μου κάνεις. Στον 57ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Eurovision στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν με εκπρόσωπό μας την Ελευθερία Ελευθερίου και το τραγούδι Αφροδίζιακ, παρουσιαστές ήταν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Φραντζεσκάκης. Γνωστοί περισσότερο από το ραδιόφωνο, οι δύο παρουσιαστές χειρίστηκαν το διαγωνισμό με το δικό του στυλ, χωρίς να θέλουν να εντυπωσιάσουν με την εμφάνισή τους, αλλά τις γνώσεις τους γύρω από το διαγωνισμό. Βεβαίως, αυτός ο φάκελος που κρατάω τώρα στα χέρια μου περιέχει το όνομα του απόψινου νικητή, δηλαδή. Δράκο. Και γιατί δεν μας το λες την ώρα, ρε Μαρία, έχουμε τσιζυριστεί εδώ πέρα, πραγματικά. Πω, παιδιά. Εντάξει, από τις πιο ωραίες όμως στιγμές ήταν σίγουρα με τις αδερφές Μαγκύρα, εκπληκτικές, και το Φώτη και τη Μαρία, έτσι. Και φυσικά, εντάξει, τον Καπουτζίδη. Δηλαδή, αυτά τα τρία. Καπουτζίδη, Ζέτα, ήταν χάλια. Και μακάρι να είναι ο πάλι ο Καπουτζίδης φέτος. Εγώ έχω πρόταση για φέτος να είναι. Ποιοι καλέ να έρθουν, ναι, να το κάνουν. Μια χαρά να το παρουσίαζε. Έχει πάρει πλέον το κολλάει. Τώρα εμφανίστηκε και δεν είσαι γελάει. Τον ευχαριστώ πολύ. Μαζί με την Ναταλία Γερμανού όμως. Όχι καλά. Όχι παιδί. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις δίδυμο τηλεοπτικό που να είναι πετυχημένο. Πολύ λίγα ήταν και αυτή ήταν η ιστορία. Φώτης Μαρία. Αυτή είναι ένας άνθρωπος. Θα συγκεντρωθείς στην εκπομπή σου ή θα γελάς. Βεβαίως και το ρεπορτάζ τρέχει. Και σε μέρα, στο κινητό. Θεωρώ πάντως φέτος ότι ο Καπουτζίδης θα είναι μόνος του. Θα είναι, έχει δεχθεί ήδη πρόταση. Θα έχει δεχθεί πρόταση η Δέσποινα Βανδύ. Αναμένεται η απάντησή της. Την θέλουν πάρα πολύ και από το ΜΑΝΤ και από την κρατική τηλεόραση. Αχ, καλή να πω κάτι, γιατί δεν έχει το ρεπορτάζ, δεν μπορώ. Έχουν κλείσει φετινοί παρουσιαστές και θα ανακοινωθούν σήμερα. Μήπως να ανακοινωθούν τώρα. Τώρα. Ποιο τώρα. Έλα, αγαπημένη μου. Ο ένας είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, πες με έναν ένα και δώσε μου το... Είναι. Έλα, δώσε μου το όνομα της άλλης, που τώρα που μου το είπανε στο... Ναι, τώρα που μου το είπανε στα αυτή, πιστεύω ότι ταιριάζει, γιατί έχει και επαφή. Ναι, έχουν ξανασυνεργάσει. Είναι και φίλοι. Μου λένε ότι είναι και σαν νομικού. Ναι. Συνεργαστεί και με τον Καπουτζίδη και που έχει σχέση και με την πηγή που μου στέλνει τα μηνύματα. Και είναι και φίλοι. Την δόξα που συνεργαστεί στο Just the Two of Us. Αχ, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Όχι, παίρνω εγώ όμως σαν απάντηση. Ωραία, έχει δεχτεί. Όχι σίγουρα, όχι, το λέω όχι, έτσι. Δεν είναι η Νούκη Σαρέμου, εντάξει. Περιμένουν οι φάνες της Δέσποινας αυτή την απάντηση. Δέσποινα! Δέσποινα! Συγγνώμη, ο Καπουτζίδης για να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει κλείσει. Έκλεισε. Ναι, άρα περιμένουμε ποια κυρία θα είναι μαζί με τον κύριο Καπουτζίδη. Η νομικού δεν είναι. Πάει. Περίμενε. Όχι, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά. Ναι, Δέσποινα. Αν δεν μπορεί να το κερδίζω. Να σου πω. Μην μα πει όνομα, φωτογράφησε. Όχι, δεν ξέρω. Μήπως είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Περίμενε. Στείλε μου έναν ή ένα όχι να το φωτογραφήσω ή όχι. Να το πω ή όχι. Επειδή σε έχουν να ξέρετε να κάνω κι εγώ σε αυτή την εκπομπή επιτέλους. Είχα ξεκινήσει πάντως μέχρι να σου δώσω χρόνο να μου απαντήσει. Αν θα πω ποιο είναι το όνομα τη γυναίκα ή όχι. Ξαναπαρουσιάστρια, την έχουν ξαναδεί. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, θα το πω. Γράψε ένα θέμα, γράψε αποκλειστικά τα ονόματα των παρουσιαστών της φετινής Eurovision. Συμβαίνει τώρα. Γιώργος Καπουτζίδης. Ναι. Και Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, πάντως είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Δέσποινα Βανδύ, παρά το γεγονός ότι μέχρι και χθες το μεσημέρι που δώσαμε εδώ την πληροφορία, δεν είχε δεχτεί επίσημη πρόταση, αλλά έχοντας συζητήσει με το περιβάλλον της, ήθελε πάρα πολύ να το κάνει. Ήθελε καιρό. Και γινόταν και ένας χαμός γενικότερα από τους θαυμαστές της, που θέλαν πάρα πολύ να τη δουν σε αυτό το ρόλο.
Φανταστείτε ότι αυτή η βραδιά που θα δούμε του ελληνικού τελικού στις 18 του μήνα θα είναι μια βραδιά αντίστοιχη προηγούμενων ετών. Μαγική. Τα τελευταία χρόνια είχαμε λίγο ότι... Καταρχάς, η Δέσποινα θα φέρει αυτή την γκλαμουριά, αυτή τη λάμψη με αυτά που θα φορέσει. Ενδεχομένως με το τραγούδι μπορεί ίσως να τραγουδήσει εκείνο το βράδυ. Θα φέρει μια διαφορετική νότα σε όλα αυτά. Είναι και πολλά τα χρόνια που τη θέλουν όλοι οι φανς και όλος ο κόσμος στην Eurovision με άλλον τρόπο. Είναι mad παρουσίαση πάντως φέτος. Είναι mad. Είναι mad γιατί είναι πρόσωπο mad η Δέσποινα Βανδύ. Είναι mad ο Γιώργος Καμπουτζίδης υπό την έννοια ότι είναι ευρηματικός πολύ. Θεωρώ ότι θα είναι διαφορετική η βραδιά φέτος και πολύ φρέσκα τα, έτσι, σαν κόνσεπτ Καμπουτζίδης και Βανδύ. Και νομίζω ότι θα έχει, αν, έχουμε, αν μπορούμε να κρίνουμε κιόλας από τις προηγούμενες διοργανώσεις που έχει αναλάβει το MAD, όπως είναι ξέρω εγώ, το MAD Walk, όπως είναι τα βραβεία, τα MAD. Θα είναι πάρα πολύ. Καταρχήν θα έχει από τα ΜΑΤ. Θα μοιάζουν όσον αφορά τα ΜΑΤ τα παντρέματα που θα γίνουν στη σκηνή. Μάθαμε ένα για τον Κώστα Μαρτάκη και τον Ρίμπακ. Και μπορεί και να κάνουν και άλλα νομίζω. Και μπορεί να κάνουν και σκετσάκια όμως ο Καμπουτζίδης με την Βανδύ. Γιατί η Δέσποινα τσαρακώνεται. Δεν έχει πρόβλημα. Το κόστος δεν θα μοιάζει με αυτό που έχει ξανακάνει ο Γιώργος. Με τη Ζέτα Μακρυπούλια εννοεί. Ναι, εντάξει, η Ζέτα ήταν και το πιόζερ, παιδιά. Μπορούσε να κάνει πράγματα. Έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος είναι ευρηματικό, παιδιά. Θα βρει κάτι που πραγματικά θα καθ και μαζί με τη Δέσποινα τη Βανδύ θα είναι όλα τέλεια. Όσο πιο ολοκληρωμένη αισθάνομαι ως άνθρωπος που ακούω όλη αυτή τη συζήτηση. Γιατί συμβαίνει τώρα. Γιατί συμβαίνει τώρα. Η παρουσιάστρια πίνει δύο καφέδες από την παραγωγή. Η άλλη εδώ είναι με κουζεκόρ. Δηλαδή η καλεσμένη με ένα μπουκάλι παρουσιάστρια με δύο καλαμάκια. Δύο πλαστικά δεν έχει σημασία. Ενώ μπορείς να την πάρεις όμως τη μία Μέριλιν. Ναι, τη μία Μέριλιν την πάρω. Καλά, πότε μπορώ να στείλω χαιρετίσματα και φιλιά σε έναν άντρα που βλέπει και μου στείλε μήνυμα. Ξέρω δεν ποιος είναι. Είναι αυτός που με μαθαίνει ισπανικά. Ω, και τώρα λίγο! Λοιπόν, στον Αλέξη G. Άλλο G. Πολλά G έχει στη ζωή σου. Βλέπω δέξε παραγγελίες. Το G σε κυνηγάει γιατί μας βλέπει. Οπότε, πολλά χαιρετίσματα να του δώσουμε. Λέμε Buenas tardes, έτσι. Buenas tardes, sí. Por supuesto. Πού πάμε, μου είπες. Ωραία. Ωραία. Να πούμε ότι αύριο θα ακούσετε τα τραγούδια εδώ της Eurovision, τα υποψήφια, αποκλειστικά εδώ στη Μεσημεριανή Μελέτη και θα ψηφίσετε κιόλας. iPhone 5, αν το έχετε αύριο, γιατί μπορεί να είστε ανάμεσα στους νικητές, να είστε εσείς δηλαδή ο νικητής. Ωραία. Επειδή τρέχει το ρεπορτάζ, να σας πω και μια ακόμα έτσι, λεπτομέρεια. Οι παρουσιαστές της βραδιάς, ο Γιώργος Καμπουτζίδης και η Δέσποινα Βανδύ επίσης, δέχτηκαν να παρουσιάσουν τη βραδιά αφιλό κέρδο. Με και όνομα τεπώνυμου στο 54-888-911-405-404 για να κάνετε δικό σας το iPhone 5, το οποίο θα κληρώσουμε σε λίγα λεπτά. Έχετε χρόνο, αλλά βάλτε τα δυνατά σας όμως. Εμείς θα πεταχτούμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε και ανάμεσα, μάλλον απέναντι από δύο πολύ όμορφες και στιλάτες γυναίκες, θα πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα το οποίο θα σας αρέσει. Βικτόρια Μπέκαμ, φωτογραφίστηκε και το περιοδικό L. Πού είναι, μια βίβλος της μόδας και αυτή. Αλλά την ίδια ώρα, άλλο ξέρω εγώ τι, που δεν ξέρω, site είναι, περιοδικό είναι, κατατάσσει μια φωτογραφία της στην χειρότερη στιλιστικά φωτογραφία που έχει βγει με τη Βικτόρια Μπέκαμ. Θα αυτοκτονήσει, το λέω από τώρα. Ναι, το μάθει. Θα αυτοκτονήσει. Την χάνουμε. Τέλος πάντων, θέλω να δω τη φωτογραφία όμως. Να δω πού έπεσε σε στιλιστικό λάθος η Βικτόρια Μπέκαμ. Το ρεπορτάζ έχει μελετηθεί η Εφημία Δήμη. Βικτόρια Μπέκαμ, το απόλυτο σύμβολο του στυλ και της μόδας, αλλά και μητέρα τεσσάρων παιδιών που μοιάζει με τριαντάρα. Το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις πλουσιότερες Βρετανίδες. Η διάσημη μαμά είναι 52η σε αυτή τη λίστα και μαζί με τον σύζυγό της διαχειρίζεται μια περιουσία που ξεπερνά τα 225 εκατομμύρια δολάρια. Οι εμφανίσεις της συζητιούνται πάντα. Το ντύσιμο που επιλέγει δημιουργεί μόδα και οι αλλαγές στα μαλλιά της γίνονται talk of the town.
η Βικτόρια Μπέκαμ θα βρίσκεται το Μάρτιο σε εξώφυλλο γνωστού περιοδικού. Και φυσικά η φωτογράφηση αποτέλεσε γεγονός για τις αναγνώστριες του περιοδικού και τις θαυμάστριες της σχεδιάστριας. Η φωτογράφηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς το Las Vegas. Το ιδιωτικό αεροπλάνο, τα γκουρμέ φαγητά, το ξενοδοχείο, αλλά και όλα αυτά που αρέσουν στα κορίτσια, δηλαδή ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα και καλλιτικά, έχουν αποτυπωθεί στον φακό του φωτογράφου. Η Βικτόρια Μπέκαμ ξέρει να ποζάρει, έχει φινέτσα και της αρέσει να είναι σεξι. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους φωτογράφους και ξέρει πως να στείνεται μπροστά από τις κάμερες. Δεν είναι μια τυχαία media persona, γιατί είναι και εξυπνή, είναι και πετυχημένη. Έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 90 ως pop τραγουδίστρια του συγκροτήματος Spice Girls. Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση έχει αποκαλύψει ότι καθ' όλη την καριέρα της ως pop star δεν ένιωθε άνετα με την φήμη της και δεν ήταν σίγουρη για τον εαυτό της. Όταν ήμουν στη σκηνή πίστευα ότι ήρθαν όλοι για να δουν τις άλλες τέσσερις και όχι εμένα. Και όταν ξεκίνησα να βγαίνω με τον David πίστευα ότι όσοι μας φωτογράφιζαν ήθελαν να φωτογραφίσουν αυτόν, όχι εμένα. Η αυτοπεποίθησή της όμως ενισχύθηκε όταν άλλαξε καριέρα και ξεκίνησε να ασχολείται με την μόδα. Ακόμα και οι πιο δύσκολοι άνθρωποι της μόδας πλέον παραδέχονται την Βικτόρια Μπέκαμ ως μια πολύ καλή σχεδιάστρια. Το 2001 η πρώην Spice Girl είχε εμφανιστεί με σκουλαρίκι κρίκο στα χείλη και οι αναγνώσεις του βρετανικού site Daily Mail την ανέδειξαν, ύστερα από ψηφοφορία, ως την απόλυτη ενδυματολογική καταστροφή του αιώνα. Η σχέση της με τον David Beckham έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της, αφού μετά την γνωριμία τους άφησε για πάντα το τραγούδι. Ο David και η Βικτόρια ραβωνιάστηκαν στις αρχές του 1998, αφού γνωρίζονταν για ένα χρόνο και παντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά. Οι Beckham που μετράνε 14 ολόκληρα χρόνια σχέσεις προσελκύουν τα φώτα της δημοσιότητας σαν μαγνήτης. Τα media τους ακολουθούν σχεδόν παντού, τους φωτογραφίζουν και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την προσωπική τους ζωή. Το 1998 η Βικτόρια έμεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Ο Brooklyn Beckham γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1999. Το 2002 η Βικτόρια έμεινε έγκυος για δεύτερη φορά και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς γέννησε τον δεύτερο γιο τους, Ρωμαίο. Το 2004 το ζευγάρι κλονίστηκε από το σίριαλ της Ρεμπέκα Λούς. Μια ταμπλόιντ εφημερίδα υποστήριξε πως η Λούς, η προσωπική βοηθός του David, είχε σχέση με τον παντρεμένο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η Μπέκαμ αμφισβήτησαν έντονα τους ισχυρισμούς και η όλη υπόθεση, αυτό που κατάφερε ήταν να δυναμώσει περισσότερο την σχέση τους. Το 2004 η Βικτόρια έμεινε έγκυος στο τρίτο τους παιδί, τον Cruz Beckham, που γεννήθηκε στην Ισπανία τον Φεβρουάριο του 2005. Πριν λίγους μήνες ήρθε στη ζωή και η μοναχοκόρη τους, για να ολοκληρώσει την ευτυχία του ζευγαριού. Ωραία ζωή πάντως, παιδιά. Κολλάς όταν βλέπεις. Παραμυθένια. Είναι παραμυθένια ζωή. Πάντως αυτή η φωτογραφία, παιδιά, νομίζω ότι... στιλιστικά, δεν τη λες τραγική. Όχι, δεν είναι Βικτόρια Μπέκαμ βασικά. Ναι, γιατί γελάει εδώ. Μα το δαχτυλίδι εδώ το έχει πραγματικά. Σκουλαρίκι. Ναι. Έσχο, δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι τη Βικτόρια Μπέκαμ. Την έχω συνηθίσει πολύ πιο σικ. Υποστηρίζει όμως κάθε στυλ. Ό,τι και να κάνει. Και αυτό μπορεί να είναι φρικιό, να είναι τέρας, αλλά το υποστηρίζει. Έχει στυλ. Το πρόσωπο πάντως. Ναι. Την έβλεπα στο βίντεο κλιπ που τραγουδούσε. Δεν έχει ωραία χαρακτηριστικά. Είναι όλο το στυλ που έχει. Έχει κάνει πλαστικές μύτη και στόμα. Το έχει φτιάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι από τις γυναίκες που πραγματικά έχουν βάλει σφραγίδα στη μόδα. Και έχουν κάνει Δεύτερον, το ότι άλλαξε το ξανθό μαλλί που είχε παλιά και το έκανε μαύρο και έκοψε πολύ κοντό το μαλλί. Πιο αυστηρό. Γκαρσόν, της πεπάρα. Ναι, και με κοντό μαλλί μου αρέσει. Σαν της Ελεονόρας, αλλά σε μαύρο. Εννοείς την κούπα αυτή που την έκανε, την έφερε πάλι στη μόδα. Το κοντό καρέ, το αυστηρό. Ναι. Υποστηρίζει φοβερά τη θηλυκότητα. Δηλαδή, αν δούμε τα φορέματά της και οι γόβες που φοράει συνήθως γόβα στη λέτα. Ναι, αλλά έχει βγάλει κάλους στα πόδια. Είναι λίγη αυτό που κάνει. Χειριστεί στα πόδια. Για να βγάλει τα κότσια. Τραγικό δεν είναι αυτό το πράγμα. Άμα υπερβάλλει σε
Οτιδήποτε, άμα φοράει 15 μέρα κάθε μέρα. Τα πόδια της, όπως είναι τα δάχτυλα εδώ, εδώ έχει κάνει κότσι και έχουν στραβώσει. Από τα ψηλωτά. Και το πιο τραγικό είναι ότι δεν, παρόλο που τους έχουν πει γιατί να μην ξεφορήσει ψηλωτάκου, να συνεχίζει και φοράει. Δεν παντόφλα πρέπει να φορέσει. Δεν πρέπει να έχει εμφανιστεί με παντόφλα ποτέ στον Ντέιβιτ. Πάντως, παιδιά, βλέπετε τελικά την ανασφάλεια που έχει μία στάρ. Είσαι με τον Ντέιβιτ Μπέκαμ και ένιωθε ότι φωτογραφίζανε μόνο τον Ντέιβιτ γιατί αυτή περνούσε παρατήρητη. Ήταν στο group με τις Spice Girls και ένιωθε ότι δεν άρεσε εκείνη, ότι άρεσαν μόνο οι υπόλοιπες. Καλά, δεν πατρευόταν ο Ντέιβιτ Μπέκαμ. Δεν θα ασχολούμασταν τώρα. Έτσι, εγώ ξέρω. Κανένα δεν θα την ήξερε. Θα την είχατε ξεπουπουλιάσει. Καταρχάς τελείωσε το συγκρότημα αυτό που έκανε. Ωραία, ήταν μια χαρά. Τις ξεχάσαμε τις κοπέλες. Η μόνη που έμεινε και ασχολούμασταν την Μπέκαμ. Η οποία νομίζω ότι τώρα. Λόγω Ντέιβιτ Μπέκαμ και έκανε καριέρα με αυτό. Δεν είναι εύκολο να κλέψει την παράσταση. Από ένα David Beckham. Όχι, αλλά είναι εύκολο όμως να πάρει εσύ τα φώτα από έναν David Beckham χωρίς να κλέψει την παράσταση. Αλλά την κλέβει την παράσταση. Πάντως, αν τους δεις μαζί, νομίζω ότι όλοι και όλες θα γυρίσουν οι άντρες να δουν τον David γιατί τον έχουν Θεό και θα γυρίσουν όλες οι γυναίκες γιατί και εμείς τον έχουμε Θεό. Με συγχωρείς, εγώ θα γυρίσω να δω τον David. Αυτό είπα. Με αυτή δεν θα ασχοληθεί κανένας. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και εσύ με τι. Α, ναι. Ο Σάκης πάντως ασχολιόταν με την. Συμφωνώ με το σκηνοθέτη. Η αλήθεια είναι ότι αν ο σκηνοθέτης μου έλεγε ότι ασχολιόταν με τον Μπέκαμ, θα είχα μετά ένα μικρό. Θα ένιωθα κάπως άσχημα. Καλό θαυμασμό στον αθλητή. Καλή. Πάμε να δούμε τώρα, κύριε Ζητήρη, πώς θα το πασάρει αυτό το θέμα, Χριστέ μου. Τι. Ναι. Oh. Ναι. Ζωή σε εμά. Τέλειο. Οι τελευταίες φωτογραφίες. Ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, μεγάλων καλλιτεχνών του εξωτερικού, ο Θεός να τους έχει καλά και να αναπαύει την ψυχή τους. Αλλά πριν πεθάνουν οι άνθρωποι, βγάλανε κάποιες φωτογραφίες. Είναι πριν το θάνατο τους. Πριν το θάνατο τους, δεν ξέρω αν το πεθάνουν. Κάποιες φωτογραφίες είναι λίγες. Το τελευταίο κλικ πριν. Κάποιες φωτογραφίες πραγματικά είναι λίγες ώρες πριν, όπως του James Dean. Καιρό να το βρήκα αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Βασικά ψάχναμε να δούμε καιρό τις φωτογραφίες, αλλά τις βρήκαμε. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Οι τελευταίες φωτογραφίες των John Lennon, Kurt Cobain, Jimi Hendrix και αρκετών ακόμη μεγάλων stars που άφησαν εποχή τόσο στο τραγούδι όσο και στον κινηματογράφο έρχονται στην επιφάνεια. Λίγο πριν φύγουν από τη ζωή, όλοι οι stars που τόσο αγαπήσαμε πόζαραν για τελευταία φορά, αφήνοντας πίσω φωτογραφίες ανεκτίμητης αξίας για τους θαυμαστές τους. Η δολοφονία του John Lennon το 1980 προκάλεσε μεγάλη θλίψη τόσο στους θαυμαστές του όσο και στα υπόλοιπα σκαθάρια, που είχαν λατρευτεί από εκατομμύρια κόσμο. Τη μεγαλύτερη θλίψη ωστόσο την ένιωσε η σύντροφός του, Γιώκο Όνο, με την οποία φωτογραφήθηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Αυτή ήταν η τελευταία επαγγελματική φωτογραφία του Λένον, τραβηγμένη από τη διάσημη φωτογράφο Άννη Λίμποβιτς. My girl, don't lie to me. Tell me when did... 20 χρόνια κλείνουν από το θάνατο του ηγέτη των Nirvana, Kurt Cobain. Σύμφωνα με τον φωτογράφο Jesse Frohman, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν 5 μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο Cobain, σε ηλικία μόλις 27 χρόνων. Αν και ο τραγουδιστής των Nirvana είχε ήδη αρχίσει να χάνει τον έλεγχο, δεν περίμενε κανείς ότι 5 μήνες μετά τη φωτογράφηση θα άφηνε την τελευταία του πνοή έπειτα από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Η τελευταία φωτογραφία του Jimi Hendrix τραβήχτηκε από την τότε σύντροφό του Μόνικα Ντάνεμαν, μια μέρα πριν ο ίδιος φύγει από τη ζωή. Αν και έχουν περάσει 43 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ροκστάρ, ακόμα οι αιτίες θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί, αφού το πτώμα του βρέθηκε στο σπίτι της φίλης του, η οποία αυτοκτόνησε το 1996. Ο Elvis Presley υπήρξε και συνεχίζει να είναι θρύλος στη ροκ μουσική σκηνή. Ωστόσο, ο θάνατός του γέμισε δάκρυα όλους όσοι τον λάτρευαν. Αυτή είναι η τελευταία του φωτογραφία, λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή. Λίγο μετά την επίσκεψη στον οδοντίατρο, κάποιος θαυμαστής του βασιλιά της ροκ τράβηξε την τελευταία του φωτογραφία. Το ίδιο βράδυ, ο Elvis επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικός, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ο
James Dean φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά με το αγαπημένο του αυτοκίνητο που έμελε να είναι και ο λόγος που έφυγε τόσο νέος. Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε μόλις πήρε το γρήγορο αυτοκίνητό του από το συνεργείο. Χαρούμενος που μπορούσε να το οδηγήσει ξανά, ο ταλαντούχος ηθοποιός έφυγε από τροχαίο. Παρέα με τη σύντροφό του, Πάμελα Κούρσον, φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά ο Τζιμ Μόρισον. Ο τραγουδιστής των Doors βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του διαμερίσματός του από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Αν και πολλές φωτογραφίες της Marilyn Monroe διεκδικούν τον τίτλο της τελευταίας πριν το θάνατό της, αυτή τραβήχτηκε σίγουρα το Σαββατοκύριακο πριν φύγει από υπερβολική δόση χαπιών. Οι συνθήκες του θανάτου της μεγάλης στάρ παραμένουν ακόμα ανεξήγητες. Μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή, ο Albert Einstein θέλησε να βγάλει αυτή τη φωτογραφία στο σπίτι του, στο Princeton του New Jersey. Ο Albert Einstein έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια. Και μέσα σε όλους τους Σταρ και ο Einstein. Και είναι αυτό που πίνεις το καφεδάκι τώρα με το παξιμαδάκι και βλέπεις και λες ζωή σε εσάς. Θεός φορές τον κακομύρι. Ρε παιδιά, δεν είναι και κάτι άλλο. Όταν έχεις τόσο φήμη, εξουσία, χρήματα και είσαι τόσο δυστυχισμένος και πεθαίνεις από τοξικές ουσίες, δεν είναι ύβριστο Θεό για όλα αυτά τα χαρά σου έχει χαρίσει. Γιατί οι περισσότεροι, δηλαδή είχαν τα πάντα. Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν όλο αυτό. Δεν καλά, ήταν έτοιμοι για να το διαχειριστούν. Και σε όλο αυτό το βίντεο βλέπεις και πόσο όλα είναι αμάτια σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό ναι. Εγώ πάω να δώσω το δώρο μας. Τουλάχιστον ότι πιούμε και ότι φάμε. Και ότι αρπάξει. Εδώ, δώρο. Ναι, και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54888 ή 911-405-404 για το iPhone 5, το ένα και μοναδικό τηλέφωνο που ξέρω ότι σας αρέσει και ότι το θέλετε και μαζί με τη θήκη του επίσης. Σε λίγη ώρα η κλήρωση από τώρα. Υποπτεύομαι ότι πάω στο star.gr. Υποπτεύομαι σωστά, ω ναι. Εκεί μας περιμένει ο Βαγγέλης Θεοδόρου. Είδαμε τις τελευταίες φωτογραφίες των συγχωρεμένων. Θα δούμε όμως τώρα την πρώτη φωτογραφία του Πικέ με το μωρό. Πικέ! Καλησπέρα λοιπόν από το star.gr και αυτό είναι. Τι μικρούλι και όμορφο. Παιδιά, είναι πολύ μικρό. Είναι 2 εβδομάδων. Είναι ο μικρούλης Μίλαν και αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία, την οποία ανέβασε η ίδια η Σακύρα στο ίντερνετ. Στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού baby shower που είχαν κάνει λίγο πριν γεννήσει για την ενίσχυση της UNICEF. Πάντως, έχει πολύ μεγάλο χέρι ο Πικέ. Δεν μου έχεις δει ποτέ βρέφος. Βασικά δεν πρέπει να τα φυλάνε. Δεν πρέπει να τα φυλάνε τα παιδιά, τα παιδάκια εκεί πέρα, γιατί έχουν μικρόβια οι μεγάλοι. Δεν είναι δυνατόν να μην φυλήσει το μωρό σου. Μα τι λες τώρα. Μα έχει μικρόβια ο Πικέ. Δεν πειράζει να κάνει. Ρε παιδάκι μου και λίγο, όπω το λένε, ανοσία να αποκτήσει το παιδάκι. Ξέρεις τι λένε, ότι τα παιδιά δεν κολλάνε τίποτα από τους γονείς. Τα μωρά, όταν γι' αυτό τα πάνε σε νοικιαγωγείο μετά είναι άρρωστα 7 φορές το χρόνο. Όχι, τα παιδιά δεν κολλάνε από τους γονείς. Οι γονείς κολλάνε από τα παιδιά, έτσι λένε. Οι περισσότεροι πάντως λένε ότι μοιάζει τη Σακύρα, δεν ξέρω τι θέλετε. Από πού καταλάβαμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πού. Οι περισσότεροι λένε Σακύρα και η μαμά του Πικέ λέει ότι έχει πάρει τα μάτια του γιού της. Ναι, όταν κοιμάται η Σακύρα είναι ίδιοι. Πάντως τα χυλάκια του δεν είναι πολύ ροζουλή. Ναι, είναι όμορφο. Σακυρέικα. Και τα χυλάκια του. Πανέμορφο είναι. Φτού με το ματιάσουμε το παιδάκι. Ναι, μωρέ, τρομάρα μου. Πάμε να δούμε τώρα και την Κέιτ Μίντλετον. Παιδιά, σε ποιο μήνα έχει φτάσει η Κέιτ Μίντλετον? Είναι στον τέταρτο. Στον τέταρτο. Έχει κυλίτσα. Κυλίτσα. Έχει κυλίτσα, η οποία είναι και αυτή η πρώτη φορά την οποία τη βλέπουμε. Ω, φούσκωσε.
Παρά τις δημόσιες εμφανίσεις που είχε κάνει στα γενέθλιά της και, στα... και στις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις. Δίδυμα δεν έχει, δίδυμα. Όχι, καλέ. Όχι, καλέ. Α, ναι. Όχι, α, ναι. Δεν είχε ακουστεί. Είχε κάνει ανακοίνωση το παράκι. Τι να πρωτοθυμάμαι από αυτό το Buckingham. Αλλάζει κάθε μέρα. Φαίνεται πάντως. Φαίνεται αρκετά. Και πρέπει να σας πω ότι έχει πατήσει πόδι και λέει δεν θέλω ταντά για το παιδί μου, θέλω το παιδί μου να με το μεγαλώσει η μαμά μου. Αυτό έλειπε να έχει ταντά για το παιδί της ρε παιδιά, δεν κάνει όλη μέρα τίποτα ας πούμε. Δεν κατάλαβες, θέλει να είναι η μαμά της στο παλάτι του Kensington και να τον αναλάβει αυτή να μεγαλώσει το παιδί. Συγγνώμη παιδιά μου, είναι κορίτσι από σπίτι. Χαρά ο Βίλιαμ με την πεθερά στα πόδια του. Η βασίλισσα θα γίνει έξαλλη από τη στιγμή που σπάει το πρωτόκολλο. Όλο έξαλλη γίνεται. Έξαλλη θα γίνει με αυτό το πράγμα. Γιατί το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να έχουν ταντάδες στα βασιλικά μωράκια. Έχεις και την πολυτέλεια, την οικονομική και το χρόνο το μεγαλώσεις. Δηλαδή, αλίμονο ρε παιδιά, αν ήθελε και ταντά στο σπίτι. Σίγουρα θα έχει κάποιον άνθρωπο που θα την βοηθάει. Ναι, φυσικά, δεν μπορώ δηλαδή, να φαντάζομαι την Kate Middleton στις 4.30 το πρωί που θα ξυπνήσει τώρα για να βυζάξει, να σηκώνεται αυτή να πηγαίνει το κλάσι. Θα βάλει την παραμάνα. Αλλά. Αλλά. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Έτσι είναι. Να είναι και η μανούλα της εκεί πέρα. Συναισθηματικά είναι πολύ πιο σημαντικό η, να είναι η μανούλα της αντί από την υπηρέτρια. Τελικά και λόγω των δυσκολιών που είχε τη μάμα στο νοσοκομείο. Αυτό είναι τελικά δηλητό. Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι η Τζένιφερ Λόρενς. Η Τζένιφερ Λόρενς είναι το 22χρονο που λένε του Hollywood, το οποίο το βρήκαμε μετά την ταινία του James Bond ιδιαίτερα. Εκεί πού είναι το να μην γεννηθεί της, εγώ δεν τα βλέπω. Έχει ένα πρόβλημα. Και έχει ένα πρόβλημα λοιπόν, το ένα είναι μικρό πρόβλημα. Και το άλλο είναι μεγάλο. Καλά, όλα τα μεγάλο. Ποιο είναι το πιο μεγάλο, το δεξί. Το δεξί. Το δεξί. Όπως το βλέπουμε το δεξί. Μπράβο. Ναι, αλλά όλα τα στήθη είναι έχουν ένα θέμα. Τι λες καλέ. Όχι όλα. Περίμενε. Κάποιο είναι μικρότερο, κάποιο είναι μεγαλύτερο. Εγώ μια χαρά τα βλέπω, πάντω τα δικά μου δεν έχουν διαφορά. Η ίδια πάντω πανικοβλήθηκε όταν πήγε για κτηνογραφία και ζήταγε τα ρέστα. Καταρχάς, εγώ είχα διαβάσει ότι επάνω μας δεν είναι όλα ίδια. Ούτε τα μάτια μας είναι πάνω κάτω το ίδιο σχήμα. Όλα, ρε παιδί μου, όλα ούτε, είναι. Ούτε στο κορμί μας τα πόδια και τα χέρια είναι πάνω κάτω ίδια. Τίποτα δεν έχει. Απλώς σε μερικούς είναι πιο πολύ. Αυτό. Θυμάμαι και μια συνέντευξη της Bridget Bardot που έλεγε αυτό, ότι το ένα μου στήθος είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερο αυτό ή το να κοιτάει το ένα δεξιά και το άλλο. Αυτό είναι αλήθωρο στήθος. Αυτό είναι το χειρότερο και με τα μάτια. Εκείνη η τραγωδία. Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου, πάμε να δούμε την Lady Gaga, η οποία βρίσκεται για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο. Αυτή τη φορά όμως εξαιτίας της αποκάλυψης που έκανε η πρώην και εκεί βοηθός, που γύρισε και είπε ότι θα την άκαζε να κοιμούνται και μαζί. Ναι, δεν την άφηνε, λέει, σε ησυχία. Ήταν μαζί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και κοιμόντουσαν και στο ίδιο κρεβάτι. Γιατί? Όλα αυτά, λέει, κατά τη διάρκεια της περιοδίας Mastenborg το 2010, απίβδησε η γυναίκα, της έκανε μήνυση και τη ζητάει 286.000 ευρώ. Λίγα ζητάει, βγάζει πιο πολύ. Προσέξτε όμως τώρα για τις 7.000 ώρες που έχει δουλέψει και δεν έχει πληρωθεί. Το να κοιμάσαι στο κρεβάτι της Γκάγκα είναι δουλειά. Συγγνώμη, γιατί δεν έχει πληρωθεί, δεν κατάλαβα, από αυτή βγάζει λεφτά. Τσιφούτο. Η ίδια λέει ότι δεν πληρώθηκε που την είχε επιποδώσει. Εκεί μένετε, είστε 7.000 ώρες που είναι 300.000 ευρώ. Την ώρα πόσο δηλαδή τη χρεώνει. Κάτσε, περίμενε να το δούμε. Διέρεσε το 286.000. Μισό λεπτό. Θα μην μιλάτε όλοι μαζί για να ξέρω να δω σωστά την αφετηρία αυτή. Για πες μου το αριθμό. 300.000 βάλε. 286.000. Είναι 286.000. Ναι. Και οι ώρες 7.000. Είναι 7.000. Πάντως δεν είχε ερωτικό κίνητρο η Lady Gaga, το έκανε επειδή φοβόταν και θέλει να κάτσει. Όχι, μάλιστα αυτό είναι την ώρα που θα παίρνει. Ναι, καλέ. 40 πες. Ευρώ την ώρα. Πολλά είναι 40 ευρώ. Γιατί επί 8, γιατί Lady Gaga το οκτάωρο. 326 ευρώ την οκτάωρο. Βασικό μισθό. Τι λες, βρε Βαγγέλη μου, 40 ευρώ την ώρα. Πα καλά. Εγώ αγάπη μου, Τζένιφερ, τα λέει στη μήνυση. Εγώ δεν μιλούσα για σένα, για μένα. 2.288 μέρες εργάστηκε. Μάλιστα. 2.288. Ναι, παιδιά, εντάξει, και αυτό όμως είναι πόδινο που παίρνει για να κοιμάσει με την Γκάγκα. Δηλαδή, σκέψτε το. Ανοίγει το μάτι. Η Γκάγκα πάντως είπε ότι πρόκειται για την καλύτερη της φίλη από την ηλικία το 19 και δύσκολο πράγμα να έχει τη φίλη σου βοηθό κτλ. Με την Γκάγκα κοιμόταν, δεν κοιμότανε. Αυτό στα λόγια μου έρχεσαι. Με το φίδι. Εφιαλτικό. 6,5 χρόνια και θα βγάλει 300.000 ευρώ. Μια χαρά. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Το καλό απόγευμα. Μου επιτρέπετε να δώσω κι εγώ δύο δώρα από το My Lady σήμερα που έχουμε. Σε εμά, στου τηλεθεατέ.
παρέες, αλλά μπορείτε και εσείς για όποιον ενδιαφέρεται. Γιατί έχουμε δωρεάν μαστογραφία για κάθε γυναίκα, ψηφιακή μαστογραφία, που θα τηλεφωνήσει στο 23 1500 1500. Ξανά. Και θα αποκτήσει, αν τηλεφωνήσει στο 23 1500 1500 και γίνει κάτοχος της F Ladies Card, έχει δωρεάν εντελώς ψηφιακή μαστογραφία. Και όσοι μπείτε στο My Lady θα δείτε τι πρέπει να κάνετε για να έχετε δωρεάν πρόγραμμα αδυνατίσματος. Μπράβο. Μπείτε mylady.gr και δείτε και τις δύο μεγάλες προσφορές μας και άλλα θέματα που βέβαια που έχουμε. Ευχαριστούμε, Νανάκα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με μορφώσατε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρετε, περνάω υπέροχα μαζί σας. Και ευχαριστώ για όλη τη φιλοξενία. Και σε περιμένουμε όποτε ξαναθες να έρθεις. Ναι, έρχομαι κατόπιν προσκλήσεως. Δεν έρχομαι, μπαίνει το τζέλ. Όχι, όποτε θέλεις. Με καλείτε και έρχομαι. Πάντα ερωτευμένη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, αλλά όμως να δούμε και το όνομα της νικητρίας. Μυρσίνη Ιωακίμ. Μπράβο, Μυρσίνη. Όνομα. Έχεις πάρει το τηλέφωνο, είναι δικό σου. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ στη μία. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά σε όλους. Ετοιμάζετε και τα τιάτα σε λίγο κοντά σας. Γεια σας. Πώς η φύση θα μας εκδικηθεί. Άπειροι προφήτες και χιλιάδες ειδονοί. Λένε ότι οι πλανήτες θα ευθυγραμμιστούν. Κι όλα όσα γνωρίζουμε ως τώρα θα χαθούν.